Πέτρες, η οποία πέρασε από χίλια κύματα, αναβλήθηκε την περασμένη Πέμπτη. Μέχρι και σήμερα το πρωί δεν γνωρίζαμε αν θα διεξαχθεί το παιχνίδι. Τελικά όλα κύλησαν ομαλά και οι δύο ομάδες σε πολύ λίγο θα δώσουν την σέντρα στην αναμέτρηση μετά από το πρώτο σφύριγμα του Τάσου Τζίλου, ο οποίος θα διευθύνει το παιχνίδι. Πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες, εξαιρετικές. Και εδώ είναι η 11 του Αργύρη Γιαννίκη, του 40χρονου προπονητή του ΠΑΣ Γιάννενα, με τον Λοντίκιν κάτω από τα δοκάρια σε διάταξη 4-4-2. Σαλιακάς δεξιά, Πίρσμαν αριστερά, Ραμούσπε και Κάργας στα στόπερ. Καρτάλης και Ελευθεριάδης στις δύο πτέρυγες. Ο Ντομίνγκεθ με τον Κάστρο στον άξονα. Ο Λέο Μπατίστ και ο Παμλίδης το επιθετικό δίδυμο για την ομάδα των Ιωαννίνων. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει αρκετές διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα του, βλέπετε εδώ τις επιλογές του Λάσλο Μπόλων. Ο Ξενόπουλος κάτω από τα δοκάρια. Αριστερά ο Χατζηθεοδωρίδης, δεξιά ο Σάντσες, Σέκενφελτ και Πούγκουρας στα στόπερ. Νιάς σε ρόλο εξαριού, Αλεξανδρόπουλος και Διαφάνες εσωτερική μέση. Αϊτόρ και Χατζηγιοβάνης με αντίθετα πόδια στα φτερά του Φεντερίκο Μακέντα. Οι δύο ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο, οι δύο αρχηγοί. Ο Κάργας και ο Διαφάνες μαζί με τον Τζίλο στο στρίψιμο του νομίσματος. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο, στους δύο ρεπόρτερ. Πρώτα στον Κώστα Κουντούλα για τα τελευταία νέα του ΠΑΣ Γιάννενα. Κώστα. Καλησπέρα όλοι, κυρίες και κύριοι. Ο Αργύρης Γιαννίκης με αυτό που μας συνηθίζει στα παιχνίδια του, δηλαδή κρατάει ζεστούς όλους τους ποδοσφαιριστές. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για rotation ή αλλαγές όταν έχει 25 παίκτες δημοπόλεμους και τους βλέπουμε από Δευτέρα, π.χ. όπως έπαιξε στο μάτς με τον ΠΑΟΚ και το 0-2, ή σήμερα, μερικές μέρες αργότερα, οι ποδοσφαιριστές του όλοι ετοιμοπόλεμοι. Μοναδική απουσία ο Στέφανος Χιόντης και η Ελευθερίου Δούμτσης, Πανουριάς και Μπρένερ εκτός για λόγους ξεκούρασης ή τακτικής. Όρκος Νίκης από τους τυπικά γηπεδούχους. Πάμε και στον Αποστόλη Πάνο για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Ναι, καλησπέρα όλοι. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, και πάλι δίπλα ακριβώς στον πάγκο του Παναθηναϊκού και στον Λάσλο Μπόλωνη, ο οποίος έχει αφήσει αρκετούς ποδοσφαιριστές εκτός αποστολής, άλλους λόγω προβλημάτων τραυματισμού, άλλους για ξεκούραση, όπως ο Μαουρίσιο που ήταν ο κορυφαίος του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, και ο Μολό. Το μικρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει εδώ και καιρό στην μέση άφησε εκτός αποστολής και τον Διούδη, οπότε βλέπουμε τον Ξενόπουλο μετά από αρκετό καιρό κάτω από τα γκολπόστ. Να πούμε ότι ανανέωσε και το συμβόλαιό του μέχρι το 2023 την περασμένη εβδομάδα. Δείγμα το πόσο τον πιστεύει η ομάδα. Από εκεί και πέρα λείπουν ο Ιωαννίδης που είχε ένα σφίξιμο στη γάμπα, ο Χουανκάρ που είχε τον ίδιο τραυματισμό στον τετρακέφαλο, αλλά και οι Κουρμπέλης, Μπουζούκης, Σαβιέρ και Μπέκ, οι οποίοι ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας στο Κοροπή. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Εδώ βλέπετε τον Τάσο Τζίλο, διαιτητής του αγώνα, Μπαλτάς και Μαϊντάνας. Οι δύο βοηθοί του VAR σήμερα, ο Ευάγγελος Μανούχος. Παίρνει το τελικό OK από τους πάγκους, από τους δύο βοηθούς του. Ο κύριος Τζίλος κοιτάζει το ρολόι και τώρα θα σφυρίξει για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Πρώτος προημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννενα και τον Παναθηναϊκό, αγώνας ρεβάνς σε περίπου δύο εβδομάδες. Θερμοκρασία λίγο κάτω από τους 20 βαθμούς. Ήλιος πάντως από χθες στο Αγρίνιο, σε αντίθεση με όσα έζησε η χώρα με την κακοκαιρία που προηγήθηκε. Σέντρα για τον ΠΑΣ και με μια πρώτη ανάγνωση βλέπω τον Παμλίδη να πηγαίνει σε ρόλο δεξιού half extreme και τον Καρτάλι να είναι παρτενέρ του Λέο. Εδώ το σφύριγμα του Τζίλου για φάουλ πάνω στον Νιάς. Πούγκουρας για τον Χατζηθεοδωρίδη. Θα παίξει με τον Βιγιαφάνες, δεν βγαίνει το 1-2. Λέω θα κυνηγήσει ο Πούγκουρας σε πλάγιο. ΠΑΣ Γιάννενα, ο οποίος απέκλεισε τον Ατρόμητο με εντυπωσιακή νίκη στη ρεβάνς μέσα στο Περιστέρι. Μια ομάδα που σε ανοιχτό γήπεδο αποδίδει εξαιρετικά. Για την ώρα ανοιχτό γήπεδο προσπαθεί να βρει εδώ ο Παναθηναϊκός με τον Βιγιαφάνες για τον Χατζηγιοβάνη. Ο Αϊτόρ στο δεύτερο δοκάρι και ο Μακέντα στην περιοχή. Ο Χατζηγιοβάνης καθυστέρησε, κλείστηκε, οι παίχτες του ΠΑΣ γύρισαν. Εδώ η σέντρα στο πρώτο δοκάρι, μπαλά θα περάσει. Ο Μακέντα γκολ 1-0 στο 2. Φεντερίκο Μακέντα από την ασίστ του Βιγιαφάνες. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ. Αδυναμία του ΠΑΣ για να απομακρύνει την μπάλα. Δεύτερη μπάλα εντός περιοχής, τιμωρείται από το τριφύλι. Αν μπορούσε να αντιδράσει ο Λοντίκιν.
τον εκτέλεσε ουσιαστικά ο Μακέντα από την μικρή περιοχή. Εδώ ξανά η φάση. Και ενώ φάνηκε να χάνεται η ευκαιρία ευνηδιασμού για τον Παναθηναϊκό από την καθυστέρηση του Χατζηγιοβάνη, πολύ ωραία. Με οξυδέρκεια ο Βηγιαφάνες διατηρεί την ψυχραιμία του από την προσπάθεια του Χατζηθεοδωρίδη. Κάνει το λάθος ο Κάργας και ο Μακέντα εκτελεί για το 1-0. Στην πρώτη τελική προσπάθεια στο παιχνίδι. Πάνω που έλεγα ότι ο ΠΑΣ Γιάννενα είναι μια άκρος επικίνδυνη ομάδα σε ανοιχτό γήπεδο, αυτό το βρήκε ο Παναθηναϊκός και το εκμεταλλεύτηκε. Πάμε στους πάγκους να δούμε τις αντιδράσεις από αυτό το γρήγορο προβάδισμα που πήραν οι πράσινοι. Πρώτα στον Αποστόλη πάνω. Λέγαμε ότι σε αυτό εδώ το γήπεδο ο Βηγιαφάνης πάντα παίζει καλά και στην πρώτη κιόλας φάση το πιστοποιεί. Αυτό είναι ένα γήπεδο που αγαπά, το έχει πει και ο ίδιος. Πολύ ωραία πάσα και ωραίο γκολ από τον Μακέντα, ο οποίος θυμίζουμε ότι για λόγους τακτικής έμεινε εκτός αποστολής στο μάτς με τον Ολυμπιακό και επιστρέφει στα γκολ μετά από 2,5 μήνες. Καρτάλης περνάει μια πολύ ωραία πάσα στον Ελευθεριάδη. Ο Λέο το shoot out. Να η ευκαιρία για τον Πας στο 3. Ωραίο το πιβοτάρισμα που κάνει ο Λέο Μπατίστ. Το τελείωμά του όμως δεν είναι καλό. Ξανά η φάση. Έκλεψε ο Καρτάλης. Η πάσα για τον Ελευθεριάδη. Το γύρισμα για τον Λέο. Το τελείωμα με το αριστερό. Μπαλά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ξενόπουλου. Πάμε και στον πάγκο της ομάδας των Ιωαννίνων. Στον Κώστα Κουντουλά. Τι να σχολιάσουμε. Νομίζω ότι ο κύριος Γιαννίκης δεν ήταν καθόλου αυτό το οποίο περίμενε να συμβεί. Ήταν απογοητευμένος φυσικά, αλλά κυρίως απογοητευμένος ήταν για τη φάση που χάθηκε νωρίτερα. Για τον γκολ που δεν σημείωσε ο Λέο Μπαπτίστη, που δεν σούταρε πιο νωρίς ο Ελευθεριάδης. Yes. Είναι ένα ζήτημα οι μάχες μεσαίας γραμμής κατά πόσο θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι Ντομίνγκεθ και Κάστρο απέναντι στην τριάδα του Παναθηναϊκού με Νιάς, Αλεξανδρόπουλο και Βηγιαφάνες. Σάντσες. Σκέγγενφελντ. Νιάς. Και πάλι για τον Ολλανδό. Ζητά ο Βηγιαφάνες και έχει ελεύθερο πεδίο. Θέλει να αλλάξει, κάνει λάθος στη μεταβίβαση. Θα κλέψει ο Σάλιακας. Πάση του για τον Παμλίδη δεν είναι καλή. Ο Παμλίδης, ο οποίος είναι σεντερφόρ, σήμερα χρησιμοποιείται στα δεξιά της μεσοεπιθετικής γραμμής του ΠΑΣ. Και θα λέγα ότι δεν είναι ένα καθαρό 4-4-2 για τους τυπικά γηπεδούχους. Ο Καρτάλης αγωνίζεται λίγα μέτρα πιο πίσω από τον Λέο. Κώστα, κάνω λάθος ή είναι? Όχι, αυτή ίσα, η διάταξη. Βεβαίως, προς επίρρωση των όσων λες. Θα βάλω στην κουβέντα μας και τον Ελευθεριάδη όμως, ο οποίος είναι ένας δαίμονας για τον ΠΑΣ Γιάννενα από τα αριστερά, όπου πετυχαίνει και συχνά πυκνά γκολ και τον επιστρέφει το Αργύρης Γιαννίκης. Νιάς, πιέζει ο Καρτάλης. Ο Νιάς σώζει την κατοχή με το τάκλιν. Και ο Σάντσες πίσω στον Πουγκουρά. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει τώρα, ενώ εδώ το γύρισμα του Σκέγγενφελντ για τον Ξενόπουλο δεν είναι καλό. Θα προλάβει ο 22χρονος goalkeeper του Παναθηναϊκού. Έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός έχει πλέον στα χέρια του, στα πόδια του, για να ακριβολογούμε, το παιχνίδι που αρέσει στον Λάσλο Μπόλον, δηλαδή προβάδισμα και εξαναγκασμό του αντιπάλου να ανοιχτεί. Να παίξει δηλαδή εναντίον τη μπάλα. Εδώ ο Σάντσες βρίσκει τον διάδρομο και βγάζει και πολύ ωραία σέντρα για τον Χατζηγιοβάνη στο δεύτερο δοκάρι. Το γύρισμα επικίνδυνο από τον Σόλιακα μπλοκάρει ο Λοντίκιν. Εδώ είναι ο κύριος Αργύρης Γιαννίκης. Ένας εξαιρετικός προπονητής. Από την καλύτερη σχολή προπονητών στον κόσμο αυτή τη κολονία. Τα πρώτα του δείγματα είναι εντυπωσιακά. Εδώ θα γίνει το λάθος, θα κλέψει ο Σαλιακάς. Θα κουβαλήσει και την μπάλα. Περιμένει ο Παμλίδης. Θέλει να παίξει στην τρύπα για τον Παμλίδη. Στην πλάτη του Χάτζη Θεοδωρίδη. Πέφτει στο έδαφος, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι. Ήταν ωραία πάντως η κίνηση του Σάλιακα, ο οποίος περίμενε. Εδώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση με την ωραία σέντρα του Σάντσες στο δεύτερο δοκάρι για τον Χατζηγιοβάνη. Μπλόκαρε ο Λοντίκιν.
Πάμε στον Αποστόλη Πάνο. Επειδή σήμερα τυχαίνει συγκριτικά με τα άλλα μάτσα να καθόμαστε λίγο πιο κοντά στον πάγκο του Παναθηναϊκού, πάντα πάντως με αποστάσεις, είχε ένα μπλοκάκι, ένα σημειωματάριο στα χέρια του Λάζο Πόρνη, που στη μία πλευρά έχει ένα γηπεδάκι του ποδοσφαίρου και έχει τοποθετήσει τους παίχτες του Παναθηναϊκού πώς παίζουν τώρα και πώς θα έπρεπε να παίζουν, δίνοντας, νομίζω, η πρώτη εντολή είναι στον Νιάς όταν έρχεται να παίρνει πρώτος την μπάλα να κοιτάει να βγάζει την μπάλα προς τα εμπρός και να μην τη γυρνά προς τα πίσω. Και το πόσο κοντά πρέπει να παίζουν οι παίχτες που είναι εσωτερικοί χαφ, ο Αλεξανδρόπουλος και ο Βιαφάνιας. Εδώ θα σφυρίξει ο Τζίλος, είναι πεσμένος στο έδαφος ο Λέο. Ο Τζίλος πηγαίνει πάνω από τον Γάλλο επιθετικό. Μια διαπιστώση αν έχει κάποιο πρόβλημα. Η κάμερα πάνω στον Νιάς. Εδώ ξανά την φάση. Έχει δώσει φάουλο ο κύριος Τζίλος. Θεωρώ ότι δεν υπήρχε παράβαση, ενδεχομένως αυτό του λένε και ο Μακέντα με τον Βιγιαφάνες. Αυτό, γι' αυτό απορεί και ο Λάζλο Μπόλωνη. Σημασία έχει η απόφαση του Τάσου Τζίλο, ο οποίος θα δώσει αυτό το φάουλ και στην εκτέλεση του θα πάει ο Σάλιακας. Είναι σπεσιαλίστας, πολύ καλές εκτελέσεις στις στημένες μπάλες. Σεζόνι ο Παναθηναϊκός στο όριο της περιοχής, το Σάλιακας δεν έδωσε αρκετό ύψος στην μπάλα. Παμλίδης. Πίσω για τον Ντομίνγκεθ. Το πλάγιο είναι για τον Πας. Θανάσης Τζίλος, διορθώνω. Ένα το λεπτό, ο Παναθηναϊκός από το 2 με τον Μακέντα προηγείται 1-0. Παμλίδης. Παίζει για τον Σάλιακα, ο οποίος θα πάρει το πρώτο κόρνερ του Πας. Και θα αναλάβει αυτό στην εκτέλεση. Είναι εκτός περιοχής ο Ελευθεριάδης. Και κανένας παίκτης του Παναθηναϊκού εκτός περιοχής. Ο Ντομίνγκεθ και ο Καρτάλης είναι οι τελευταίοι του Πας. Ο Σαλιακάς εκτελεί, η κεφαλιά άστοχη από τον Κάργα. Βρέθηκε μόνο στο Κάργας, ο οποίος έχει 2 γκολ στη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα. Δείχνει την ικανότητά του στο ψηλό παιχνίδι. Ξανά εδώ η εκτέλεση του κόρνερ. Ο Κάργας θα πάρει την κεφαλιά, αλλά θα περάσει out. Ψηλά ο Πας για να μην επιτρέψει στον Ξενόπουλο να παίξει με την μπάλα χαμηλά, να τον αναγκάσει ουσιαστικά να τη σηκώσει από το χορτάρι και να αμφισβητηθεί έτσι η κατοχή. Ψάχνει τον Ντόρ. Εδώ υπάρχει φάουλ υπέρ του Πας. Το σπρόξιμο πάνω στον Πίρσμαν. Έχει χτυπήσει και ο Αϊτόρ από την σύγκρουση. Ο Αϊτόρ δείχνει και στον Τζίλο ότι έβγαλε αγώνα. Βέβαια δεν φταίει ο Πίρσμαν γιατί πέφτει πάνω του ο Σάντσες. Όντως τον βρίσκει με το αριστερό χέρι στο πρόσωπο. Ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι σοβαρό. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής των Πρασινών. Στον πάγκο για τον Πάση Χουτετσιώτης, Πίλιος, Παντελάκης, Λιάσος, Λόλης, Νάωμετς, Κρίσμαν, Μιλεντσεάνου και ο Παύλος Γροσδάνης. Μια προβληματική του κ. Γιαννίκη. Τώρα θα σηκωθεί ο Αϊτόρ. Και επειδή στην Ελλάδα πρέπει να αναδεικνύουμε πραγματικά όσους ξεχωρίζουν, ο Αποστόλης Πάνος έχει κάνει ρεπορτάζ για τον αγωνιστικό χώρο και την εξαιρετική του κατάσταση. Αποστολή. Ναι, ναι, το λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι ίσως, δεν λέω το καλύτερο, από τα καλύτερα, από τους καλύτερους χιλιοτόπεδες που έχουμε δει φέτος με την πολύ βροχή και ειδικά σε μια. Κάναμε τη φάση. Η οχή που βρέχει αρκετά συχνά εδώ στην Νότια Καρανία. Ο αγωνιστικός χώρος λοιπόν είναι ευθύνη του κ. Αντώνη Γρημότση, τον οποίο μάλιστα
πήρε και ο Παναθηναϊκός το προηγούμενο διάστημα για να διορθώσει το μεγάλο πρόβλημα που έχει με τον, που είχε μάλλον με τον Χλεοτάπητα στην Λεωφόρο. Μέσα σε 3 εβδομάδες ο υπεύθυνος του γηπέδου, του αγωνιστικού χώρου αν θέλετε εδώ στο Βίο του Πανατολικού, έκανε το θαύμα του και στη Λεωφόρο και νομίζω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να το πιστώσουμε. Αναμφίβολα. Πούγκουρας θα σηκώσει για τον Μακέντα με το στήθος για τον Βηγιαφάνες. Αυτός θέλει να παίξει γρήγορα για τον Αϊτόρ. Την μπάλα στον Λοντίκιν. Κάργας. Πίσμαν για τον Ντομίνγκεθ. Και πάλι Κάργας, ξανά για τον Πίσμαν. Ο Βέλγος παίζει στην εξωτερική για τον Καρτάλι. Βγαίνει πρώτος ο Σχέκενφελτ στην μπάλα. Μένει ο Πας, Παμλίδης έχει καλή θέση για σούτ, καθυστερεί, θα κλειστεί και ο Βηγιαφάνες τον κοντράρι. Χατζηγιοβάνης κάνει το λαθός, ο Σαλιακάς προσπαθεί να κλέψει, ο Χατζηγιοβάνης κερδίζει. Χατζη Θεοδωρίδης, πιέζει ο Παμλίδης τώρα. Βηγιαφάνες στην πλάτη του, ο Κάστρο δεν μπορέσε να το κλέψει. Χατζηγιοβάνης κινείται παράλληλα και ελευθερώνει πάρα πολύ ωραία για τον Σάντσες. Μένει ο Μακέντα για να του δώσει στήριγμα. Έρχεται ο Αλεξανδρόπουλος. Πολύ ωραία, απέφυγε τον Κάστρο και κινείται στον άξονα ο Αλεξανδρόπουλος. Θα σπάσει για τον Αϊτόρ. Το γύρισμα δεν είναι καλό. Το τάκλιν του Κάστρο και μπλοκάρει ο Λοντίκιν. Εδώ ο Αλεξανδρόπουλος κάνει πράξη αυτό που έχει ζητήσει ο Λάζλο Μπόλωνη από τον νεαρό. Το κάθετο παιχνίδι, βέβαια δεν το κάνει με πάσα, αλλά με κουβάλιμα τη μπάλα. Όμως σημασία έχει η νοοτροπία που έχει στο παιχνίδι του. Να εκμεταλλευτεί το παραμικρό κενό και να το αξιοποιήσει. Κάργας. Ντομίνγκεθ. Αμέσως κάνει κίνηση ο Πίρσμαν και τον τροφοδοτεί. Ο Ντομίνγκεθ μπαίνει ο Ελευθεριάδης στην φάση και παίζει για τον Καρτάλι. Πολύ ωραία στην περιοχή ο Καρτάλης. Θα κλειστεί τώρα. Πίρσμαν. Ξανά Καρτάλης, ξανά για τον Βέλγο, μέσα στην περιοχή, το γύρισμα χαμηλά, ο Νιάς και σε δεύτερο χρόνο Αϊτόρ. Βλέπετε με πόση ψυχραιμία η ομάδα του ΠΑΣ κυκλοφορεί την μπάλα έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, αναζητώντας την καλύτερη δυνατή πάσα. Αποφεύγει δηλαδή ένα άσκοπο γέμισμα, απλά για να επιτεθεί. Ντομίνγκεθ, Λέω, Ελευθεριάδης, Αλεξανδρόπουλος, φάουλ του Λεομπατής, το Καρτάλης. Κλώτησε την μπάλα, πάει αμέσως να ζητήσει συγγνώμη από τον Αλεξανδρόπουλο, ο οποίος ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και να σβήσει ουσιαστικά οποιαδήποτε ένταση θα μπορούσε να δημιουργηθεί. 1-0 ο Παναθηναϊκός από το δεύτερο λεπτό με τον γκολ του Φεντερίκο Μακέντενο. Βλέπουμε ξανά εμείς την φάση. Ένα λεπτό μετά ο Λέο Μπαπτίστ είχε την καλύτερη ευκαιρία και μοναδική ευκαιρία του ΠΑΣ για να ισοφαρίσει, για να φτάσει και αυτό στην επίτευξη ενός τέρματος. Ξενόπουλος. Το παιδιά του Σάντσες. Ωραία, ξεμαρκάρεται ο Αλεξανδρόπουλος, θα τον κυνηγήσει ο Κάστρο. Χατζηγιοβάνης στο ανέβασμα του Χατζη Θεοδωρίδη μπροστά το Σάλιακας. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. 60 Σμιάκη. Ο πρώτος βοηθός, ο κ. Μπαλτάς, δεν πρόλαβε ο Σάλιακας. Πρώτο και για το τριφύλι. Εδώ είναι ο Λούκας Βηγιαφάνες. Με την assist στον Μακέντα. Και ο Πούγκουρας και ο Σχέκενφελντ ανεβαίνουν στην αντίπαλη περιοχή και ο Νιάς φυσικά, ο πανύψηλος αμυντικός μέσος του Παναθηναϊκού. Η εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω και νέο κόρνερ, άφησε ο Αλεξανδρόπουλος. Ο Πίρσμαν τον βλέπετε εδώ. Αυτός που έβγαλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πηγαίνουν δύο ποδοσφαιριστές τώρα στο σημεάκι. Χατζηγιοβάνης ο ένας, Αϊτόρ ο άλλος. Εδώ θα παίξουμε κοντινή πάσα ή όχι. Είναι και ο Βηγιαφάνες έξω από την περιοχή και είναι εντελώς αμαρκάριστος. Αυτόν τροφοδοτεί ο Αϊτόρ. Χατζηγιοβάνης. Η σέντρα του είναι πολύ καλή στο δεύτερο δοκάρι, αλλά είναι κακή η κεφαλιά από τον Πούγκουρα, η μπάλα out. Απειλή στο 17 ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ ωραία η σέντρα από τον Χατζηγιοβάνη. Εδώ ξανά
Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Λοντίκιν έχει χάσει τα βήματα. Ο Πούγκουρας δεν μπορεί όμως να κατεβάσει την μπάλα. Λέω, ο Κάστρο παίρνει φάουλ από τον Αλεξανδρόπουλο. Κώστα Κουντούλα έχει δώσει κάποια ειδική οδηγία μετά το προβάδισμα του Παναθηναϊκού, ο κ. Γιαννίκης. Όχι, είναι ευχαριστημένος από αυτό που βλέπει, από την ομάδα του που μένει ψηλά, έχει διαρκής κίνηση και προσπαθεί να βγάλει κάποιες φάσεις. Το μόνο που τον ενοχλεί είναι που δεν στόλουν οι ποδοσφαιριστές του όταν έχουν δυνατότητα με τη μία για να διεκδικήσουν τις όποιες ευκαιρίες για το 1-1. Ευχαριστώ από τον Πίρσμαν και κερδίζει το πλάγιο. Στην περιοχή είναι μόνος του ο Κάστρο. Άργησε να πάει ο Νιάς το σούτ, η κόντρα από τον Αλεξανδρόπουλο. Παραπέρνει ύψος και ο Ξενόπουλος μπλοκάρει. Βλέπετε πόσους παίχτες βάζει ο Πας Γιάννινα στην αντίπαλη περιοχή. Από αυτό πάνω νομίζω εκνευρίστηκε αρκετά ο Λάσλο Μπόλωνη τώρα. Γι' αυτό πήγα να σου ζητήσω το λόγο τώρα. Είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος στο πώς συμπεριφέρεται αμυντικά η τριάδα στον άξονα. Έχει πολλά παράπονα και από τον Ιάς και από τον Αλεξανδρόπουλο και από τον Βηγιαφάνιες για το λόγο ότι οι παίχτες του ΠΑΣ παίρνουν πολύ εύκολα την μπάλα και δημιουργούν ανάμεσα στις γραμμές προβλήματα. Ντομίνγκεθ. Ανεβαίνει ο Σάλιακας και παίζει για τον Λέο στην περιοχή. Θέλει να τριπλάρει, τον κοντράρει ο Νιάς και διώχνει όπως όπως. Κάστρο. Εδώ γίνεται το λάθος, θα κλέψει ο Αϊτόρ και παίρνει και φάουλ από τον Κρίσμαν. Το κράτημα του Βέλγου. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Σάντσες. Κάργας κατεβάζει ψύχλαμα. Σηκώνει για τον Πίρσμαν. Και μετά από τον Δευτεριάδη, μια δεύτερη του Σάντσες και μια τρίτη του Κάργα, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Παναθηναϊκός, ο οποίος σε λίγες μέρες θα αγωνιστεί ξανά σε αυτό το γήπεδο απέναντι στον Πανετολικό για το πρωτάθλημα. Η αποστολή φυσικά δεν θα μείνει στο Αγρίνιο, θα επιστρέψει στην Αθήνα. Ραμούσπε για τον Σάλιακα. Ντομίνγκεθ. Καργάς. Πίρσμαν και πάλι για τον αρχηγό του. Ο Καρτάλης προσπάθησε να κινηθεί ανάμεσα στις γραμμές του Παναθηναϊκού. Κάστρο. Παμλίδης. Ωραία η ανάπτυξη του ΠΑΣ από τα δεξιά. Πλάγιο από τον Χατζη Θεοδωρίδη στην πάσα που επιχείρησε ο Σαλιακάς, ο οποίος θα εκτελέσει και το πλάγιο out. Παμλίδης και πάλι Σαλιακάς. Η σέντρα και κεφαλιά από τον Λέο. Καμία ανησυχία για τον Βάσιλη Ξενόπουλο. Εδώ είναι ο Λέο, ο καλός επιθετικός του ΠΑΣ. Ξανά η φάση. Συμπληρώνουμε το 20 λεπτό στο Αγρίνιο. Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 από το 2 με τον Μακέντα. Και έχει άλλη μια καλή στιγμή στο 17 με την κεφαλιά του Πούγκουλα. Στο ελεύθερο χτύπημα ο Ξενόπουλος. Παμλίδης, Λέο. Παμλίδης κερδίζει την κόντρα, ο Λέο ανοίγεται και περιμένει την πάσα, ο Παμλίδης καθυστέρησε. Τώρα θα κάνει το σούτ 1-1. Ο Παμλίδης εντυπωσιακό γκολ. Έδειχνε να χαλάει τη φάση, μην περνώντας την πάσα για τον Λέο. Με το δυνατό δεξί σούτ όμως νικά τον Ξενόπουλο και ισοφαρίζει για τον Καρτζιάρ Πας Γιάννινα. Στο 21. Πάρα πολύ ωραίο τέρμα. Δείτε ξανά εδώ. Κάνει την κίνηση ο Λέο. Δεν του περνά την πάσα. Ο Παμλίδης επιλέγει να τελειώσει μόνος του τη φάση και δικαιώνεται. Αποστόλη πάνω, δεν ξέρω αν
το έβλεπε να έρχεται ο Λάζλο Μπόλεν και γι' αυτό ήταν εκνευρισμένος. Ναι, από τις αντιδράσεις του τουλάχιστον αυτό φάνηκε, ότι είχε πολλά παράπολα σε μια φάση που ήρθε τον γκολ από το σημείο που έλεγε εδώ και αρκετή ώρα ότι θα πρέπει οι παίχτες του να προσέξουν. Δηλαδή ανάμεσα στην τετράδα της άμυνας και στην τριάδα της μεσαίας γραμμής. Εκεί λοιπόν κάτι δεν πήγε καλά. Και τώρα ο Παναθηναϊκός έχασε κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το πλεονέκτημα που είχε. Τώρα βέβαια είναι ήρεμος και προσπαθεί να οργανώσει τη σκέψη του για το τι θα πρέπει να κάνει η ομάδα του, η οποία η αλήθεια είναι το τελευταίο δεκάλεπτο δεν παίζει καλά. Κώστα Κουντούλα, φαντάζομαι ότι αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στις γραμμές του Παναθηναϊκού που έχει επιλέξει ο Αργύρης Γιαννίκης τον δικαιώνει για την ώρα. Βεβαίως, και όποιος έχει παρατηρήσει τα παιχνίδια των Ιωαννίνων φέτος, είναι σημαντικό το γεγονός ότι δεν πανικοβάλλεται αφού δεχτεί γκολ και περιμένει με υπομονή να χτίσει παιχνίδι προς την επίδυση. Πράγμα που είδαμε να συμβαίνει και τώρα με την αποθέωση φυσικά που γνώρισε ο Παμλίδης μετά το 1-1 από όλο τον πάγκο των Ιωαννίνων. Νιάς. Τώρα θα φτάσει στον Σάντσες. Στα Αλεξανδρόπουλος. Θα πάει στο 1-2 με τον Σάντσες και θα ανέβει από την δεξιά πλευρά. Θέλει να περάσει και τον Κάργα. Θα τρακάρει πάνω του. Δεν υπάρχει παράβαση. Πίρσμαν. Σηκώνει για τον Λέο. Κεφαλιά και φάουλ από τον Σέκεφελτ. Ένα φάουλ για τον Πάσο, ο οποίος όσο κυλά το παιχνίδι δείχνει όλο και καλύτερη εικόνα. Σε μια δεύτερη ανάγνωση φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός δεν φρόντισε να χτίσει πάνω στο πολύ γρήγορο προβάδισμα που πήρε. Ένα προβάδισμα στα πρώτα δύο λεπτά ενός αγώνα μπορεί να αποδειχθεί παντακαθοριστικό για την ομάδα που το πετυχαίνει. Εδώ η πάσα του Παμλίδη για τον Σάλιακα δυνατή. Ο Παμλίδης ο οποίος φωνάζει τον Σάλιακα γιατί δεν ξεκίνησε νωρίτερα την κούρσα. Περάσαμε τα μισά του πρώτου μέρους. Ένα πολύ καλό παιχνίδι, όπως ακριβώς το περιμέναμε ανάμεσα στις δύο ομάδες. Καρτάλης τριπλάρει τον Χατζή Θεοδωρίδη. Ο Βηγιαφάνες και ο Νιάς είναι πάνω του. Βουγκούρας κεφαλιά απομακρύνει, πλάγιο για τον Πας. Εκτελείται γρήγορα, ο Καρτάλης κατεβάζει. Πάσα του δεν ήταν καλή. Κατοχή θα περάσει στον Παναθηναϊκό. Βηγιαφάνες, Νιάς. Βάλε πλάτη τον Καρτάλη και παίζει ωραία για τον Αλεξανδρόπουλο. Το άνοιγμα του Αϊτόρ δεξιά. Η περιοχή ο Μακέντα και ο Χατζηγιοβάνης. Αϊτόρ συγκλίνει για να παίξει με το αριστερό του πόδι. Πάσα δεν ήταν καλή για τον Αλεξανδρόπουλο. Θα κλέψει όμως, αλλά θα χαθεί. Σαν ευνηδιάστηκε εκεί ο νεαρός. Καργάς. Ελευθεριάδης. Καστρόπος όπως. Με το στήθος ψύχρεμα ο Πούγκουρας, ο Νιάς. Ο Σάντσες για μαρτυρίες από τους τυπικά γηπεδούχους για την θέση του Αϊτόρ, ότι μπήκε στη φάση απόθεση offside. Σάλιακας δείχνει διάθεση να κουβαλήσει την μπάλα στην δεξιά πτέρυγα. Η κάθεται για τον Λέο, θα περάσει το πλασέο Ξενόπουλος και η μπάλα είναι out. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Μπάς Γιάννα από την κακή, έχω την εντύπωση, αντίδραση του Σέκεφελτ. Δεν αντιλαμβάνεται ότι ο Λέο θα βγει μπροστά του, δεν υπολογίζει σωστά και τα φάλτσα της μπάλας. Να η ευκαιρία του Πας να φτάσει στην ανατροπή στο 25 λεπτό. Χατζη Θεοδωρίδης, Πούγκουρας. Ξενόπουλος ανοίγει για τον Σάντσες. Νιάς. Ανεβαίνει ο Χατζη Θεοδωρίδης. Η κίνηση του Χατζηγιοβάνη. Σάντσες. Βηγιαφάνες. Αϊτόρ. Και πάλι Βηγιαφάνες. Καρτάλης. Τον άφησε, δεν τον ακολούθησε. Ο Βηγιαφάνες παίζει πολύ δυνατά για τον Αϊτόρ. Ήταν αδύνατο να προλάβει αυτή την πάσα. Ο Τζίλος φωνάζει τον Κάργα.
Ναι, για να κάνει κάποιες συστάσεις στον αρχηγό του ΠΑΣ και τον Φεντερίκο Μακέντα. Βλέπετε εδώ. Εντάξει, καταλάβατε από αυτό το κοντινό πλάνο πως θέλησε να απαντήσει ο Κάργας στον Μακέντα. Υπάρχει ένταση ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Κάποιες οδηγίες του Γιαννίκη στον Ελευθεριάδη. Κώστα Κουντούλα, άκουσες τι του είπε? Τον Ελευθεριάδη μιλάς. Ναι. Βεβαίως, είχα την προσοχή μου και στους υπόλοιπους του πάγκου. Το άλλο δεν χρειάζεται να ακούσουμε, το είδαμε από το πλάνο. Πας για ένα, διότι ναι, ο κ. Ζήλος ξεκαθάρισε τα πράγματα ανάμεσα στο Μακέντα και τον Κάργα. Δεν θέλει εντάσεις μέσα στο παιχνίδι. Το αυτό που είπε στον Ελευθεριάδη, όπως είπε νωρίτερα και στον Ντομίνκεθ, είναι οι χώροι και να έχουν καλύτερη αντίληψη για να κινούνται σε αυτούς τους χώρους, ώστε να έρχονται οι πάσες εκεί που επιθυμούν οι ποδοσφαιριστές να έχουν την μπάλα στα πόδια τους. Κούγκουρας απομακρυνεί, ο Κάστρο βάζει στόπ στην πορεία της μπάλας προς τον Βηγιαφάνε, Σεραμούσπε πέφτοντας για τον Καρτάλι. Παμλίδης, Κάργας, η κίνηση του Πίρσμαν, ο Κάργας θα παίξει με τον Βέλγο, στηριγμά του Ελευθεριάδης, αλλά ο Πίρσμαν κάνει κακή πάσα. Ελευθεριάδης, δείτε πως επιμένει όμως, πιέζει τον Αϊτόρ και τελικά κλέβει την μπάλα. Ντομίνγκεθ, Πίρσμαν, πολύ ωραία για τον Ελευθεριάδη. Γίνει ο Σέκενφελτ πάνω του, το γύρισμα είναι δυνατό. Χατζηθεοδωρίδης χωρίς να βλέπει, τροφοδοτεί το Χατζηγιοβάνι. Ο Σάλιακας πάνω του, Χατζηθεοδωρίδης στον κενό χώρο έχει γυρίσει. Ο Κάστρο κάνουν εξαιρετική δουλειά οι δύο κεντρικοί μέσα του Παζιάννα. Και ο Κάστρο και ο Ντομίνγκεθ. Παίζουν σε κοντινή απόσταση, καλύπτουν αμέσως τις όποιες πιθανότητες αντεπίθεσης δημιουργεί ο Παναθηναϊκός. Πίρσμαν για τον Καρτάλι και πάλι ρήγμα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Το γύρισμα, το πλασέ, δυνατό και άστοχο. Περνά και αυτή η φάση. Αποστόλη πάνω, βλέπει κάποια βελτίωση ο Λάσλο Μπούλωνη? Όχι, βλέπει τον Πας Γιάννα να παίζει πάρα πολύ καλά και αυτό τον έχει, θα έλεγα, εκνευρίσει αρκετά, διότι είναι η ομάδα που έχει την περισσότερη διάρκεια, τουλάχιστον το ποσοστό κατοχής της μπάλας. Η ομάδα προσπαθεί να δημιουργήσει. Αυτό που ζητά είναι να μπουν πολύ περισσότερο στο παιχνίδι, στο πνεύμα του μάτς. Οι τρεις μεσοπιθετικοί δεν έχουν φανεί σχεδόν καθόλου, αν να ξερέσουμε τη φάση του γκολ. Αλλά για να συμβεί αυτό, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να κρατήσει λίγο την μπάλα του στο χώρο της μεσαίας γραμμής, να προσπαθήσει να βγει με τα μπακ. Πράγματα όλα μαζί τα οποία δεν τα κάνει καλά και αυτό είναι που τον προβληματίζει. Χατζηθεοδωρίδης. Νιάς. Πολύ ωραία η ποδιά στον Καρτάλι. Σέκενφελτ. Ανοίγεται ο Σάντσες και θα πάρει μπάλα. Αργεντινός για τον Νιάς. Βάζει ξανά πλάτη τον Καρτάλι, ο οποίος εδώ τον ανατρέπει. Ρισκάρει με μια κίτρινη κάρτα. Ο Καρτάλι αχρίαστο μαρκάρισμα και σκληρό πάνω στον Σενεγαλέζο. Δεν ξέρω αν ποδοσφαιρικά μιλώντας ήταν και λίγο εκνευρισμένος από την ποδιά νωρίτερα. Συμβαίνει αυτό στους ποδοσφαιριστές. Εδώ ξανά το σκληρό μαρκάρισμα του Καρτάλι στον Ιάς. Στημένη μπάλα για τον Παναθηναϊκό σε καλό σημείο. Ο Χατζηγιοβάνης με την μπάλα στα χέρια. Ο Τζίλος του δείχνει τη σφυρίχτρα, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκτελέσει. Οπότε ο ίδιος θέλει, αλλά όταν θα ακούσει το σφύριγμα του διαιτητή. Στείνει και το τείχος στην σωστή απόσταση ο κύριος Τζίλος. Σεζόνι και ο Πάς, ο Χατζηγιοβάνης εκτελεί κεφαλιά. Τώρα μου σπέει μπαλά, καταλήγει πλάγιο. Που κουραστά αφήσει στον Χατζηθεοδωρίδη. 31ο λεπτό στο Αγρίνιο. Πας για ένα Παναθηναϊκός 1-1. Βηγιαφάνες. Το τακουνάκι του δεν θα πιάσει. Αντίθετα το τακουνάκι του Σάλιακα πιάνει για τον Κάστρο. Και ο Σαλιακάς έξυπνα θα πάρει το out. Παίκτες θα πάρουν σιγά σιγά τις θέσεις τους στον αγωνιστικό χώρο. Επιστρέφει και ο Χατζηθεοδωρίδης. Πας για να δείχνει πολύ καλύτερη εικόνα από το μάτς πρωταθλήματος όπου ιτήθηκε 2-0 από τον Παναθηναϊκό και δείχνει πολύ καλύτερη εικόνα στην ανασταλτική του λειτουργία.
έτοιμες. Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν για το πρωτάθλημα στις 12 Δεκεμβρίου. Πούγκουλας, Νιάς, Χατζηθεοδωρίδης, η κίνηση του Χατζηγιοβάνη. Με αυτόν παίζει ο αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού. Ο Χατζηγιοβάνης τριπλάρει. Η σέντρα του με το δεξί δεν θα περάσει. Νιάς έχει χώρο για το σουτ και θα το δοκιμάσει. Ο Ραμούς σπεβάζει την κόντρα. Ο Λέο μαζεύει και παίρνει και το φάουλ από τον Πούγκουλα. Πάμε ξανά στον αγωνιστικό χώρο και στον πάγκο του ΠΑΣ, στον Κώστα Κουντούλα. Εκτός από την φάση του δευτέρου λεπτού που δέχτηκε τον γκολ από τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΣ Γιάννηνα, να πούμε ότι είναι μια ομάδα που δεν έχει αλλάξει πολύ από πέρυσι και την άνοδό της στην Super League 1 και έχει βρει στο πρόσωπο του Σόντου Ντομίνκεθ έναν πολύπειρο Ισπανό μέσο με μεγάλη θητεία στην Deportivo La Coruña, αλλά και στον Κάστρο, ο οποίος έχει μείνει από πέρυσι, ένα πολύ καλό δίδυμο για τις ομάδες των μεσαίων θέσεων, θα λέγαμε, στο πρωτάθλημα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο καλά ανασταλτικά όσο και δημιουργικά σε αυτή την καλή τριάδα που έχει βρει με διαρκή κίνηση επιθετικά ο Αργύρης Γιαννίκης. Βεγιαφάνες, παίζει για τον Νιάς. Αϊτόρ πολύ ωραία για τον Αλεξανδρόπουλο, έξω από την περιοχή, πάσα του Κακή για τον Μακέντα. Ο Μακέντα έχει κάνει την επαφή στο γκολ και άλλη μια επαφή με την μπάλα όταν άφησε με το στήθος στον Βεγιαφάνες. Δεν έχει τροφοδοτηθεί καθόλου ο Ιταλός και μιλάμε για 33 λεπτά παιχνιδιού. Ένα φάουλ για τον ΠΑΣ με τον Πίσμαν. Κίνηση του Καρτάλι, αυτόν σημαδεύει ο Πίσμαν. Πολύ ωραία. Βγαίνει ο Σέκενφελντ από την περιοχή του. Η σέντρα δεν ήταν κακή, αλλά δεν υπήρχε συμπαίκτης του. Ο Λέο ήταν πολύ μακριά από το σημείο του πέναλτι. Χατζηθεοδωρίδης. Βεγιαφάνες. Πάσα για τον Χατζηγιοβάνη, είναι πάρα πολύ καλή. Ο Μακέντα στην περιοχή, κάτω το σημαίακι του βοηθού. Ο Χατζηγιοβάνης μπαίνει στην περιοχή, κάνει και το σουτ πάνω στον Σάλιακα. Είναι η δεύτερη φορά που κοντράρεται ο Χατζηγιοβάνης, ενώ στο πρώτο στάδιο της κίνησής του κρίνεται επιτυχημένος. Εδώ πολύ ωραία η προσπάθεια του Χατζηθεοδωρίδη. Η σέντρα, ο Μακέντα κάνει κακό κοντρόλ. Το πλασέ που δεν κάνει τελικά ο Αϊτόρ, στερεί από τον Παναθηναϊκό ένα δεύτερο γκολ και ο Λοντίκιν μπλοκάρει στο 34. Από την κακή υποδοχή μπάλας του Μακέντα θα φανεί εδώ. Βγαίνει πάσα παρεβάλε στον Αϊτόρ, ο οποίος αποτυγχάνει. Ελευθεριάδης, η κίνηση του Καρτάλι, Ελευθεριάδης κρατά. Περιορίστηκαν τώρα οι επιλογές του. Το 1-2 είναι εξαιρετικό. Το γύρισμα κακό. Έρχεται ο Σάλιακας να κάνει το σουτ. Μπαλά out στο 35. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση με την σέντρα του Χατζηθεοδωρίδη. Και πώς ο Αϊτόρ χάνει την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Εδώ πολύ ωραία συνεργασία Καρτάλι και Ελευθεριάδη. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες του ΠΑΣ Γιάννηνα φτάνουν στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου και κατορθώνουν με απόλυτη ψυχραιμία να σπάσουν την άμυνα του Παναθηναϊκού. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο, στον Αποστόλη Πάνο. Αυτό που συζητά τώρα ο Λάσλο Μπόλωνη με τον Σεργέη Κουζνέτσοφ, τον πρώτο βοηθό του, είναι το πόσο εύκολα ο ΠΑΣ Γιάννηνα κάνει το 1-2, που είναι κάτι πάρα πολύ απλό στο ποδόσφαιρο και όμως είναι δύσκολο για τις περισσότερες ομάδες. Ο ΠΑΣ σήμερα το κάνει με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Και αυτό που φωνάζει και λέει ο Λάσλο Μπλου είναι αυτό βλέπουμε, θα γίνει και δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Η σέντα του Χατζηθεοδωρίδη, ο Βεγιαφάνες, ο Αϊτόρ, κόντρα μπλοκάρει ο Λοντίκιν. Το 1-2 είναι όντως η πιο απλή κίνηση στο ποδόσφαιρο. Είναι η κίνηση που μας μαθαίνουν οι ποδοσφαιριστές από νεαρή ηλικία, από παιδική ηλικία. Και απαιτεί ένα πράγμα, την γρήγορη κίνηση στο χώρο. Κάργας. Σηκώσει την μπάλα ο Σάντσες, κόβει με κεφαλιά, Νιάς. Πίσμαν, Καρτάλης θα παίξει κάθετα για τον Λέο, πίσω του είναι ο Ελευθεριάδης, άδεια η περιοχή, θα κρατήσει ο Γάλλος. Πίσμαν, Ντομίνγκεθ. Και πάλι Πίσμαν,
Το Κάστρο πίσω για τον Κάργα για να ανοίξει το γήπεδο. Ραμούσπε. Ντομίνγκεθ τον έχασε ο Αλεξανδρόπουλος. Παίζει κάθετα για τον Λέο. Το καταλαβαίνει ο Πούγκουρας. Παμλίδης θα μπει στη φάση. Νέο σουτ. Αδύναμο αυτή τη φορά. Και ο Ξενόπουλος μπλοκάρει στο 37. Δεν τα καλή η κάθετη προς τον Λέο. Σαν σκέψη ήταν εξαιρετική. Αλλά η εκτέλεση δεν ήταν καλή. Είδαμε και την, στο replay την κάθετη κίνηση που έκαναν αμέσως οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ Γιάννενα όταν έφτασαν στο σημείο βολής. Φαντάζομαι και είναι λογικό. Αυτό είναι που δουλεύει πάρα πολύ και ο κύριος Γιαννίκης με την ομάδα του. Και έτσι έχει δημιουργήσει και πάρα πολλά προβλήματα στον Παναθηναϊκό σήμερα. Νιάς. Χατζηγιοβάνης πίσω στον Πούγκουρα. 38 λεπτό στο 1-1. Καρτζιάρ Παζιάννενα και Παναθηναϊκός. Βιαφάνες. Δεν πέρασε η πάσα του Ντομίνγκεθ. Έκοψε, παίρνει φάουλ από τον Βιαφάνες, ο οποίος είναι εκνευρισμένος προς τον Ντομίνγκεθ. Βιαφάνες διαμαρτύρεται στον Τζίλο, ο οποίος του ζητάει ηρεμία. Και χωρίς να βιάζουν την παίκτες του ΠΑΣ θα δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι ξανά. Προηγούμενη φάση βλέπετε την αντίδραση του Βιαφάνες προς τον Ντομίνγκεθ. Ο οποίος και πάλι έχει την μπάλα στα πόδια του. Βιαφάνες σε απόσταση. Ραμούσπε. Θα κουβαλήσει. Παίζει με τον Κάστρο. Πάσα του για τον Λέο. Πρώτος ο Σέγκενφελντ. Χατζη Θεοδωρίδης. Πιέζεται από τον Σάλιακα και απομακρύνει όπως όπως ο Κάστρο πρώτος στην μπάλα. Καρτάλης δεν προλαβαίνει. Ο Πούγκουρας κλέβει. Μακέντα. Ωραία. Πολύ ωραία για τον Αλεξανδρόπουλο. Σάντσες. Θα κλειστεί τώρα. Δείτε ο Ελευθεριάδης πως θέλησε να τον πιέσει, όμως ο Σάντσες διατηρεί την κατοχή. Αϊτόρ. Χατζηγιοβάνης. Στο ανέβασμα του Χατζηθεοδωρίδη. Ο Σάλιακας βγαίνει πάνω του. Εδώ υπάρχει χέρι και υπάρχει φάουλ. Σωστή απόφαση από τον Τζίλο. Ο Σάλιακας έχει βγάλει το χέρι από τον κορμό του. Μεγαλώνει δηλαδή το σώμα του και την πιθανή αντίσταση στην μπάλα. Καθαρή παράβαση. Και εδώ τη γλιτώνει μάλιστα και αρκετά, γιατί η παράβαση έγινε πάρα πολύ κοντά στην περιοχή του. Στημένη μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Σε καλό σημείο ο Χατζηγιοβάνης πίσω από την μπάλα. Σαλιακάς έχει χτυπήσει μάλιστα στο χέρι με το οποίο βρήκε την μπάλα. Προφανώς κάποιο νεύρο, βλέπετε, κάποιο μούδιασμα ενδεχομένως. Ο Τζίλος τώρα λέει στο ιατρικό επιτελείο του ΠΑΣ να περάσει εκτός γηπέδου. Ο Σάλιακας πήγε και πήρε τη θέση του στο τείχος. Στο 40. Αυτή η στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Εδώ είναι ο Ιωάννης. Ο Λοντεγκίν καλύπτει το δεξί του δοκάρι. Χατζηγιοβάνης απευθείας στο δοκάρι. Απίθανη εκτέλεση από τον Χατζηγιοβάνη. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Και τώρα θέλει να τρέξει ο ΠΑΣ με τον Λέο. Και βγαίνουν τέσσερις ποδοσφαιριστές της ομάδας των Ιωαννίνων. Ο Γάλλος καθυστερεί. Παίζει για τον Πίρσμαν. Κερδίζει την κόντρα. Και πάλι για τον Λέο. Το γύρισμα χαμηλά. Η κόντρα. Ο Πούγκουρας είναι πεσμένος. Ο Πίρσμαν δέχεται την μπάλα στο πρόσωπο. Μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Δείτε ξανά εδώ την εκτέλεση του φάουλ. Ο Λοντίγκιν δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Η εκτέλεση ήταν στο σωστό ύψος με την σωστή δύναμη ώστε να μην μπορέσει ο goalkeeper του ΠΑΣ. Στέκεται άτυχος εδώ ο Κατζηγιοβάνης.
στέκεται άτυχος ο Παναθηναϊκός για να πάρει το προβάδισμα σε ένα καθοριστικό χρονικό σημείο λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πίρσμαν σηκώθηκε και πάει να πάρει τη θέση του στο αριστερό άκρο της άμυνας. Πούγκουλας. Διαφάνες. Αφήνει πίσω στον Σχέκενφελντ. Και πάλι Διαφάνες. Αλεξανδρόπουλος. Ο Αϊτόρ, με συγχωρείτε. Κερδίζει το φάουλ. Και παίζει γρήγορα με τον Ιάς. Αϊτόρ θέλει να αλλάξει για τον Χατζη Θεοδωρίδη. Γιωβάνης, στα πόδια του ο Σάλιακας και πάλι Χατζη Θεοδωρίδης. Καρτάλης θα τον πιέσει. Πουγουράς. Πάνω το Παμλίδης, μπάλα πίσω στον Ξενόπουλο. Ντομίνγκεθ κόβει. Ελευθεριάδης, καλή επαφή με την μπάλα. Ο Νιάς κοντράρει. Προλαβαίνει τον Παμλίδη ο Σχέκενφελντ. Αλεξανδρόπουλος. Χατζή Θεοδωρίδης έχει βγει ο Μακέντα στα αριστερά. Μανώλη. Τώρα θα πάρει ο Ιταλός πάνω του ο Σάλιακας. Αλεξανδρόπουλος. Χατζή Θεοδωρίδης. Γεμάτη τώρα η περιοχή του ΠΑΣ. Σάλιακας στην κεφαλιά. Ο Μακέντα διεκδικεί από τον Ραμούσπε. Ο Λοντίκιν μπλοκάρει στο έδαφος. Είναι ο Μακέντα. Και ο Λοντίκιν θα πετάξει την παλαπλάγιο. Για να δούμε τη φάση. Εδώ από τον αγώνα του Αργεντίνου στόπερ. Τα λέει ο Μακέντα με τον Ραμούσπε και τον Κάργα. Σε πολύ πιο ήρεμο ύφος πάντως συγκριτικά με 10 λεπτά νωρίτερα. Και μπαλά πίσω στον Λοντίκιν. Τηρούν το fair play εδώ. Η πράσινη. Κάργας. Εδώ θα γίνει το λάθος. Θα κλέψει ο Μακέντα. Διαφάνες για τον Αλεξανδρόπουλο. Περιμένει ο Χατζηγιοβάνης. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Υπάρχει offside. Έχει σταματήσει η φάση. Ήταν εκτεθειμένος ο Χατζηγιοβάνης. Ήθελε πιο γρήγορα την πάσα. Πάμε ξανά στον αγωνιστικό χώρο, στον Αποστόλη Πανό. Έχει κάνει εδώ και κάποια λεπτά μια εσωτερική αλλαγή ο Λάζλο Βουλόνι. Έχει φέρει τον Διαφάνες να παίζει δεξιός εσωτερικός χαφ και αριστερά τον Αλεξανδρόπουλο. Και από τη στιγμή που πήγε εκεί ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, δεν έχει φανεί σχεδόν καθόλου, δεν έχει γρήγορη σκέψη και γι' αυτό ακριβώς του φωνάζει σχεδόν σε κάθε φάση ο Λάζλο Βουλόνι, προκειμένου να προσπαθήσει και αυτός αλλά και ο Διαφάνες όπως τώρα να βγάλει την ομάδα γρήγορα στην επίθεση. Αϊτόρ. Θα αλλάξει για τον Χατζή Θεοδωρίδη, ο οποίος όσο περνάει η ώρα, όσο κυλά το παιχνίδι, γίνεται όλο και καλύτερος. Αλεξανδρόπουλος. Πιέζει ο Σάλιακας και αναγκάζεται να γυρίσει προς τα πίσω στον Ιάς. Πουγκουράς. Και πάλι ο Νεγαλέζος. Αλεξανδρόπουλος, Χατζή Θεοδωρίδης. Καρτάλης τον έχει ακολουθήσει. Θα πέσει στο έδαφος και υπάρχει φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Οι φωνές των Καρτάλη. Η αλήθεια είναι πως ήταν αχρίαστο το φάουλ εκεί και ίσως γι' αυτό υπάρχει και ο εκνευρισμός στον Πάγκο του Πάσου. Όπως με ενημερώνει η Αποστόλης Πάνος, ένα λεπτό θα είναι ο επιπλέον χρόνος στο πρώτο ημίχρονο. Και μία από τις τελευταίες του ενδεχομένως φάσεις είναι αυτή που περιμένουμε με την εκτέλεση του φάουλ από τον Χατζηγιοβάνη. Από και λίγο δύσκολο να δοκιμάσει απευθείας, όπως νωρίτερα με το δοκάρι. Χατζηγιοβάνης εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι με πολύ δύναμη μπάλα απευθείας. Out, περνά αυτή η φάση. Εδώ είναι ο Χατζηγιοβάνης, ζητά συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Ο Λοντίκιν διώχνει τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ. Θα σηκώσει την μπάλα από το χορδάρι και λογικά ο Τζίλος θα σφυρίξει και τη λήξη του πρώτου 45 λεπτού του πρώτου ημιχρόνου.
μπαλαπλάγιο. Τώρα κοιτάζει το ρολόι του κύριο Τζίλος και σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο. Ένα πλούσιο πρώτο 45 λεπτό, πολύ καλό παιχνίδι, όμορφο θέαμα στον πρώτο προημιτελικό αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στον Καρτζιάρ Παζιάννινα και τον Παναθηναϊκό. Το Τριφύλι προηγήθηκε με τον Φεντερίκο Μακέντα στο δεύτερο λεπτό και με ένα έξοχο τέρμα ισοφάρισε για τον ΠΑΣ ο Γιώργος Παμλίδης με ένα εντυπωσιακό σούτ στην δεξιά γωνία του Ξενόπουλου. Εδώ βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός από το γύρισμα του Βηγιαφάνες έπειτα από την κακή αντίδραση του Κάργα. Ο Μακέντα στο κατάλληλο σημείο ανοίγει το σκορ για να έρθει στο 21 με αυτόν εδώ τον τρόπο η ισοφάρηση του ΠΑΣ. Παμλίδης έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, πολύ ωραίο σουτ, δυνατό, κάνει ένα περιθώριο αντίδρασης στον Ξενόπουλο. Αυτά λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο στο Αγρίνιο, στο 1-1 το σκορ, επιστρέφουμε σε περίπου 12 λεπτά. Ένα εξαιρετικό πρώτο μέρος με την ομάδα του Αργύρη Γιαννίκη να είναι καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του 45 λεπτού. Η ομάδα του Καρτζιάρ Παζιάννινα, η οποία με πολύ όμορφο ποδόσφαιρο κατόρθωνε σχεδόν σε κάθε της επίθεση να δημιουργεί ρήγματα ανάμεσα στην αμυντική και στην μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, δημιουργώντας διάδες από τα αριστερά, από τα δεξιά και στην επίθεση, με Ελευθεριάδη και Πίσμαν από την αριστερή πτέρυγα, με Παμλίδη και Σάλιακα από τα δεξιά και τον Καρτάλι να είναι ο συνδετικός κρίκος των Κάστρο Ντομίνγκεθ στον άξονα και του Λέο Μπαουτίστ στην επίθεση. Ο ΠΑΣ για ένα με πολύ όμορφο ποδόσφαιρο αντέδρασε στο ομολογουμένως γρήγορο προβάδισμα που πήρε ο Παναθηναϊκός στο 2 με τον Μακέντα. Δεν έχασε την ψυχραιμία του. Εδώ βλέπετε και την στατιστική εικόνα της αναμέτρησης. Διπλάσεις οι τελικές για τον Καρτζιάρ Παζιάννινα, 8 εναντί 4 του Παναθηναϊκού. Βέβαια ο Παναθηναϊκός είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Χατζηγιοβάνη στο 41. Η απευθείας εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ενώ εμείς ξαναβλέπουμε τα δύο γκολ της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε προβλήματα στο να αναχαιτήσει το κάθετο ποδόσφαιρο του ΠΑΣ Γιάννινα και έχω την αίσθηση ότι για αρκετή ώρα κάθισε σε εισαγωγικά πάνω στο γρήγορο προβάδισμα που πήρε, παρά προτίμησε να χτίσει σε αυτό και να απειλήσει γρήγορα με ένα δεύτερο γκολ. Να δούμε αν θα έχουμε κάποια αλλαγή με τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε αρχικά στον Κώστα Γκουντούλα να μας δώσει έτσι μία σύνοψη των αντιδράσεων που είχαμε στο πρώτο μέρος από τον κύριο Γιαννίκη. Ο κύριος Γιαννίκης, ο οποίος έδειξε εκνευρισμένος και ευνηδιασμένος όταν στο δίλεπτο έγινε το 0-1 εναντίον του ΠΑΣ Γιάννενα, και με υπομονή όμως προσπάθησε να πείσει στους ποδοσφαιριστές του να παίξουν αυτό που μπορούν. Το είπαμε και στη μετάδοση ότι ο ΠΑΣ Γιάννενα μπορεί να έχει ψυχραιμία. Είναι μια ομάδα που το έχει δείξει σε όλους τους αγώνες της φέτος και έχτισε πάνω σε αυτό με τον Παμλίδη, ο οποίος μέχρι τότε μάλλον δεν είχε δείξει κάτι, αλλά στο 21 κατάφερε να σκοράρει για τους Γιαννιώτες και να κάνει το 1-1. Από εκεί πέρα θα πω ότι ο κύριος Γιαννίκης απόρρισε, κλείνοντας και το ημίχρονο, στο ότι πόσες ευκαιρίες άραγε χάθηκαν για την ομάδα του και πόσες πρέπει να γίνουν για να σκοράρει ακόμα ένα ή περισσότερα τέρματα. Το ίδιο θα ζητήσω και από τον Αποστόλη Πανό. Ναι, αυτό που προσπαθώ τόση ώρα είναι να καταλάβω σε ποιον ο κύριος Μπόλωνη δίνει εντολή να ξεκινήσει εντατικό ζέσταμα για το δεύτερο ημίχρονο. Κανείς προς ώρας. Παναθηναϊκός πολλά τα προβλήματα στο πρώτο μέρος μετά το προβάδισμα. Η αλήθεια είναι πως είχε περισσότερο παθητικό ρόλο. Λάσλο Μπόλιον, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου χρόνου προσπάθησε να αναχαιτήσει με τις εντολές του αυτές τις συνεργασίες που έβγαλε ο ΠΑΣ. Βέβαια θα μπορούσε να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ με εκείνο το εκπληκτικό χτύπημα φάουλ του Χατζηγιοβάνη. Νομίζω πως θα αλλάξει γρήγορα πράγματα. Δεν ξέρω τι θα αλλάξει. Τώρα σηκώνονται για ζέσταμα, όση ώρα μιλάμε δηλαδή. Καταλάβαμε ποιες είναι οι εντολές του κύριου Μπόλωνη. Ο Βέλεθ με τον Καρλίτος. Οπότε να δούμε αν θα είναι ένας από τους δύο και οι δύο που θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε. Χωρίς αλλαγές λοιπόν και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΣ Γιάννινα στην σέντρα του δεύτερου ημιχρόνου. Η σέντρα η οποία είναι στους πράσινους, με τον Μακέντα να ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο. Σκέκεφελτ παίζει παράλληλα με τον Πούγκουρα. Ο Λέο πάει να πιέσει.
το τάκλι του Κάστρο. Χατζή Θεοδωρίδης θα σηκώσει για τον Μακέντα, για τον Ραμούσπε. Τυφλώθηκε και από τον ίδιο Χατζή Γιωβάνης. Δεν μπόρεσε να διεκδικήσει από τον Σάλιακα, ο οποίος εδώ θα κάνει το λάθος. Θα το διορθώσει κόβοντας. Φάουλ, δεν αφήνει πλεονέκτημα ο Τζίλος. Φάουλ πάνω στον Κάστρο. Ο Κάστρο, ο οποίος έχει περισσότερο το μυαλό του στην ανασταλτική λειτουργία και ουσιαστικά ελευθερώνει τον Ντομίνγκεθ για τον δημιουργικό ρόλο που έχει ο 31χρονος Ισπανός. Νιάς. Καρτάλης πιέζει τον Χατζή Θεοδωρίδη και κάνει φάουλ. Το εκτελεί γρήγορα με τον Βιγιαφάνες. Νιάς. Πούγκουρας. Εντολή στον Λέο να πιέσει ψηλά. Το ίδιο και από τον Ελευθεριάδη. Ο Ξενόπουλος απομακρύνει, ο Μακέντα δεν πήγε καν στη διεκδίκηση. Ο Καρτάλης κατεβάζει, τριπλάρει τον Ιάς και παίζει για τον Λεό. Τα χάσει από την κόντρα που του βάζει ο Χατζη Θεοδωρίδης. Μακέντα. Ο Ιταλός γυρίζει πολύ ωραία. Ιάς θα περάσει έξοχα για τον Αϊτόρ. Κινείται αυτό στον άξονα. Δεν βρήκε χώρο για το σουτ. Τώρα το πραγματοποιεί. Μπαλά χωρίς δύναμη στην αγκαλιά του Λοντίκιν. Στο 47 η πρώτη επιθετική προσπάθεια του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο. Ξανά εδώ. Λοντίκιν παίζει με τα χέρια για τον Πίρσμαν. Καργάς. Και πάλι Πίρσμαν. Ελευθεριάδης θέλει να τριπλάρει τον Σάντσες, θα πάρει το πλάγιο. Θεωρητικά το 1-1 είναι ένα σκορ το οποίο βολεύει τον Παναθηναϊκό εν ώψη της ρεβάνς, αλλά με τον Πας Γιάννα να δείχνει μια διάθεση να παίξει ποδόσφαιρο απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο έχει και σε οποιαδήποτε έδρα. Δεν δημιουργείται τόσο μεγάλη ασφάλεια. Εδώ το φάουλ του Σέκενφελτ στον Λέο. Με καθυστέρηση σφυρίζει ο Τζίλος. Εκνευρισμένος ο Λάζλο Μπόλωνη, έχει φτάσει σχεδόν στην στη μεσαία γραμμή και διαμαρτύρεται στον τέταρτο. Έντονα παράπονα από τον ρουμανοτεχνικό του Παναθηναϊκού. Προσπαθεί ο τέταρτος να τον ηρεμήσει. Εδώ βλέπετε. Συνεχίζει να τα λέει με τον τέταρτο Μπόλωνη. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με την εκτέλεση του φάουλ. Καθυστερεί ο Ραμούσπε. Θα σηκώσει για τον Παμλίδη. Κοντρόλ με το στήθος, ωραίο. Πάλι για τον Ραμούσπε. Καρτάλης. Δεν θα περάσει πάσα του. Χατζηγιοβάνης θα του κλέψει. Εδώ το φάουλ του Ραμούσπε. Νευρικότητα. Το τελευταίο λεπτό στον αγωνιστικό χώρο. Ξαναείδαμε τη φάση. Πούγκουρας, Ξενόπουλος. Σάντσες. Πήγε να πιέσει ο Ελευθεριάδης και ο Σάντσες βρίσκει χώρο. Διαφάνες. Αλεξανδρόπουλος. Σωστά, Ραμούσπε. Στα πόδια του. Παμλίδης δυσκολεύτηκε από τα φάλτσα της μπάλας. Χατζηθεοδωρίδης. Διαφάνες. Ελευθερώνει για τον Αλεξανδρόπουλο και αυτός παίζει για τον Χατζηγιοβάνη. Με χώρο αυτός μπροστά του. Παίρνει την εξωτερική. Το γύρισμα με το αριστερό. Κόντρα Ελευθεριάδης. Θα βγάλει από την περιοχή του. Σάλιακας. Πάσα πολύ ωραία για τον Ελευθεριάδη. Ο Λέος στην κίνηση. Φεύγει από κανονική θέση και ο Ελευθεριάδης παίρνει θέση στην περιοχή. Λέο Μπατίστ. Συγκλίνει. Κάνει το λάθος. Κάνει κεφάλι στον Ιάς. Χρήση πλεονεκτήματος από τον Τζίλο. Έχει ανοίξει τώρα το παιχνίδι. Έχουν χαθεί οι γραμμές. Μακέντα. Το overlap του Αϊτόρ. Ο Μακέντα αποφεύγει πολύ ωραία έναν αντίπαλο. Τώρα για τον Αϊτόρ το γύρισμα καθυστερημένο. Κόρνερ από τον Κάστρο. Εδώ χάνει ευκαιρία ο Παναθηναϊκός γιατί ο Αϊτόρ καθυστερεί να τελειώσει τη φάση.
Στο 51. Τα πολύ ωραία η τρίπλα του Μακέντα άνοιξε τον χώρο. Την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον Αϊτόρ. Πρώτο κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο. Στην εκτέλεση. Ο Αϊτόρ. Καλή είναι. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Κάργα. Χατζηγιοβάνης. Εξωτερική αυτή τη φορά. Νέα σέντρα. Εραμούσπε. Χατζηθεοδωρίδης. Ξανά Εραμούσπε. Παμλίδης. Την μπάλα δεν απομακρύνεται. Πιέζει ο Παναθηναϊκός. Χατζηγιοβάνης. Βιλιαφάνες. Θα βγει ο Σάντσες στα δεξιά. Αϊτόρ σεντράρει ο Λοντίκιν. Δεν έχει πρόβλημα να μπλοκάρει και βλέπει τον Παμλίδη. Παίζει γρήγορα με τα χέρια. Με αρκετό ελεύθερο χώρο τώρα ο Παμλίδης. Ζητά την κίνηση του Λέω. Αυτόν θέλει να παίξει. Το καταλαβαίνει ο Χατζηθεοδωρίδης και κόβει. Αλεξανδρόπουλος κλέβει ο Ντομίνγκεθ. Ο Κάστρο προλαβαίνει την πίεση του Μακέντα και παίζει για τον Πίρσμαν για να πάρει ξανά. Ντομίνγκεθ. Βγαίνει ο Ραμούσπε, θέλει να παίξει κάθετα για τον Παμλίδη. Ο Πούγκουρας πρώτος στην μπάλα. Ραμούσπε με το στήθος υπέροχα για τον Σάλιακα. Χαμηλά αυτός για τον Ντομίνγκεθ. Ο Ραμούσπε θεώρησε ότι ήταν offside. Και δεν έκανε κίνηση προς την μπάλα. Στην πάσα του Ντομίνγκεθ. Το δεύτερο μήχρονο ξεκίνησε με κάποια νευρικότητα, αλλά στα τελευταία τρία λεπτά παίρνει κάτι από το ρυθμό που είχε το πρώτο ημίχρονο. Ξενόπουλος πιέζει πολύ ψηλά ο πας και θα κλέψει ο Λέο. Υπέροχη η τρίπλα σε δύο ποδοσφαιριστές. Αδειάζει Πούγκουρα και Χατζηθεοδωρίδη. Θα δει και την κίτρινη κάρτα ποιος από τους δύο. Έχει βγάλει την κάρτα ο Τζίλος από το τσεπάκι του. Τον Χατζηθεοδωρίδη νομίζω σταματάει, ναι. Αυτός θα δει την κίτρινη κάρτα. Υπέροχη η τρίπλα από τον Λέο. Εδώ είναι ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης. Δείτε ξανά. Με δύο ποδοσφαιριστές στην πλάτη του. Πόσο όμορφη τρίπλα κάνει το κράτημα του Χατζηθεοδωρίδη για να αποτρέψει τα χειρότερα. Ο Πας για ένα με πίεση ψηλά δημιουργεί προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Σάλιακας και Καρτάλης στην εκτέλεση. Θα δούμε ποιος από τους δύο. Είναι ο Ντομίνγκεθ μόνος του έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ίσως τον βλέπετε στο πλάνο σας, στα αριστερά. Ο Σάλιακας στην εκτέλεση. Ο Ελευθεριάδης το πλασέ out. Στο 54 η πρώτη καλή στιγμή του δευτέρου ημιχρόνου για τον Πας. Ξανά εδώ. Το πλασέ του άστοχο. Σημάδεψε ή θέλησε να σημαδέψει την ανοιχτή γωνία του Ξενόπουλου, ο οποίος τώρα δίνει συνέχεια στο μάτς. Βιαφάνες παίρνει φάουλα από τον Ντομίνγκεθ. Πας Γιάννενα, ο οποίος βγάζει ένα ποδοσφαιρικό θράσος το οποίο έχουμε χρόνια να δούμε από ομάδα όχι πρώτης γραμμής στην Ελλάδα. Και φυσικά αυτό είναι ξεκάθαρα έργο Αργύρη Γιάννικη. Μαλίδης έχει χτυπήσει στο κεφάλι. Στον Αφιένα, το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΣ Γιάννενα στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί θα πάμε κι εμείς αρχικά στον Κώστα Γκούντουλα. Κώστα. Ναι, τώρα υπάρχει ένας μικρός κνευρισμός και από τον Αργύρη Γιάννικη. Θα ήθελε κάτι παραπάνω από ένα απλό φάουλ εδώ σε αυτή την περίπτωση. Είναι ένα χτύπημα στον Αφιένα. Όντως μπήκε το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΣ για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Ευχαριστημένος όμως ο προπονητής των Γιαννιωτών μέχρι στιγμή σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Φυσικά αυτό που με απασχολεί πάντα, το είπαμε και νωρίτερα, είναι η αποτελεσματικότητα των παικτών του. Εδώ βλέπουμε ξανά την προηγούμενη φάση. Έχει χτυπήσει από το γόνατο του Καρτάλη. Η σύγκρουση την είδαμε ξανά. Πάμε και στον Αποστόλη Πανό.
Ναι, ο Λάσλο Μπόλον σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένος με αυτά που βλέπει. Αρκετές οι φωνές, κυρίως στις λάθος πάσες που οδηγούν τον πας στο να βγάλει κάτι στην κοντραεπίθεση. Στους παίχτες που ξεκινούν ζέσταμα, και μάλλον που κάνουν ζέσταμα και εντατικό περισσότερο από όλους ο Καρλίτος, έχει προσθεθεί και ο Εμπακοτό. Παμλίδης προσωρινά εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Σαλιακάς στην εκτέλεση, όχι καλή. Ο Αϊτόρ θα κόψει για να μαζέψει ο Κάργας. Ο Παμλίδης μπαίνει και πάλι στο μάτς. Ο Κάστρο με τον Ντομίνγκεθ, πολύ ωραία. Θα μπει στην περιοχή, το γύρισμα δεν μπορεί ο Ελευθεριάδης. Ο Παμλίδης out στο 56. Μία ανάσα από το 2-1 ο Πας Γιάννενα, ο οποίος παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Βγάζει επίθεση με 5 ποδοσφαιριστές στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Δημιουργεί ευκαιρία πάλι με συνεργασία 1-2 Ντομίνγκεθ Κάστρο. Ο Παμλίδης, ο οποίος εδώ ίσως ξεχάστηκε από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, γιατί είχε περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου μετά τον τραυματισμό του. Του έδωσε κανονικά άδεια βέβαια ο κύριος Τζίλος. Ένα πλάγιο τώρα για τους πράσινους. Με τον Σάντσες. Η μπάλα δεν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Η κίνηση του Αϊτόρ. Τον Πίρσμαν σημάδεψε ο Σάντσες. Ελευθεριάδης. Ο Κάστρο. Μακέντα με το χέρι μπροστά στον βοηθό, τον δεύτερο, τον κύριο Μαϊντάνα. Εδώ είναι ο Φεντερίκο Μακέντα. Ο άνθρωπος που κάποτε με ένα από τα πιο εντυπωσιακά γκολ έκρινε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα στην Premier League ως πιτσιρικάς για την Manchester United απέναντι στην Aston Villa. Φεύγει ο Πίρσμαν και αφήνει την εκτέλεση στον Κάργα. Όχι καλή, θα μαζέψει ο Ξενόπουλος. Είναι ένα ερωτηματικό να δούμε και πόσο θα αντέξει η ομάδα του ΠΑΣ να παίζει σε αυτόν τον ρυθμό, με πίεση ψηλά και με τόση ένταση στο παιχνίδι. Καρτάλης. Σάλιακας. Η πάσα του υπέροχη για τον Παμλίδη. Περιμένει ο Λέο. Παμλίδης για τον Ελευθεριάδη. Στην περιοχή θα πέσει διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Πάσο Τζίλος. Ήταν μπροστά στη φάση. Δείχνει να συνεχιστεί το μάτς. Κλέβει ο Κάστρο. Πας για ένα πιέζει ασταμάτητα τον Παναθηναϊκό. Ελευθεριάδης, Καρτάλης. Ένα ακόμη ρήγμα ανάμεσα στις γραμμές των Πρασίνων. Ελευθεριάδης μπροστά του ο Νιάς. Η σέντρα, ο Χατζη Θεοδωρίδης σε κόρνερ στο 59. Εδώ είναι ο Ηλίας Χατζη Θεοδωρίδης και το κόρνερ πάει να εκτελέσει ο Σάλιακας. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Υπάρχει η επαφή, αλλά περισσότερο νομίζω ότι ο Ελευθεριάδης μόλις νιώθει την πίεση του Σάντσες. Πέφτει στο έδαφος. Σημασία έχει, το παιχνίδι συνεχίζεται στο 60. Ο Σάλιακας όχι καλά. Μπροστά από τον Πίρσμαν από μάκρινο Αϊτόρ. Καρτάλης ξανά για τον Σάλιακα με αρκετό χώρο ελεύθερο μπροστά του. Η σέντρα, η κόντρα. Ο Νιάς απομακρύνει σε πλάγιο. Μία ώρα παιχνιδιού, 1-1 στο Αγρίνιο. Το σκορ είναι φτωχό βάσει της συνολικής εικόνας του μάτς μέχρι στιγμής. Καλιά από τον Λέο. Μπάλα θα περάσει out. Χειροκροτεί ο κύριος Γιαννίκης στους ποδοσφαιριστές του ουσιαστικά. Σαν να τους ζητά να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό. Σέγκεφελντ. Μπάλα θα φτάσει στον Σάντσες. Αλεξανδρόπουλος μετά από ώρα ο Παναθηναϊκός θέλει να πατήσει στο επιθετικό μισό του γηπέδου, αλλά χάνει πολύ γρήγορα την μπάλα από τον Παμλίδη.
Βάργας. Ραμούσπε. Αφτάλης, ωραίο το τάκλιν από τον Αλεξανδρόπουλο, ο οποίος κάνει και την κίνηση για να δώσει στήριγμα στο Χατζηγιοβάνι. Ανοίγει όμως το κοντρόλ, βάζει την κόντρα στον Ραμούσπε. Ο Ντομίνγκε για τον Κάστρο. Μπαλά πίσω στο Λοντίκιν και εδώ ένα φάουλ που θα πάρει ο Κάστρο από τον Βηγιαφάνες. Εδώ νομίζω ότι ο Βηγιαφάνες γλιτώνει την κίτρινη κάρτα από τον κύριο Τζίλο. Πηγαίνει στο μαρκάρισμα καθυστερημένα. Ναι, βέβαια. Κοίτατε πως κλώτσισε ο Βηγιαφάνες με το αριστερό πόδι τον Κάστρο. Συνέχεια στο παιχνίδι. Λέω. Ντομίνγκεθ. Παίζει για τον Ελευθεριάδη. Ο Καρτάλης. Ο Πίρσμαν μπροστά του, ο Σάντσες θέλησε με δύναμη να κάνει το γύρισμα προς την περιοχή. Κόντρα και ο Βηγιαφάνες θέλει να παίξει για τον Μακέντα, ο οποίος όμως είναι ολομόναχος. Κάνει την υποδοχή πολύ ωραία, περιμένει βοήθειες, βρίσκει μία στον Χατζηγιοβάνι. Χατζηθεοδωρίδης, πλάγιο από τον Σιάλακα. Χατζηδωρίδης στο πλάγιο για τον Μακέντα. Κάστρο παίρνει ένα ακόμη φάουλ. Ο Μακέντα εκνευρισμένος πάνω από τον Κάστρο. Ο Βηγιαφάνες θέλησε να δώσει την μπάλα, η οποία κατά λάθος βρήκε τον Κάστρο. Πάει να του ζητήσει συγγνώμη, ο Κάστρο είναι κάπως εκνευρισμένος. Ο Τζίλος προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα τον Μακέντα και τον Σάλιακα. Τώρα Μακέντα τα λέει με τον Κάστρο. Σε ήρεμο ύφος. Εδώ δείτε. Α, κόπηκε το replay. Προσπάθησε ο Βηγιαφάνης να δώσει την μπάλα στους παίκτες του ΠΑΣ και αυτή χτύπησε τον Κάστρο, ο οποίος ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά όλα ήρεμα. Είναι και ο Βηγιαφάνης εκεί και ο Κάστρο και ο κύριος Τζίλος. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί στο 63. Είμαστε στο 1-1. ΠΑΣ Γιάννενα και Παναθηναϊκός. Πρώτος μεταξύ τους προημιτελικός για το κύπελλο Ελλάδος. Γιούρι Λοντίκιν παίζει για τον Καργά. Η πάσα του δεν ήταν καλή για τον Ελευθεριάδη. Πλάγιο. Βηγιαφάνες. Κάστρο πιέζει και κλέβει καθαρά. Συνέχεια θα πάρει και το φάουλ από τον Βηγιαφάνες. Κάτι λέει ο Σάντσες στον Κάστρο και τον εκνευρίζει. Δεν ξέρω αν ο κύριος Τζίλος θα έπρεπε να αρχίσει να μοιράζει ίσως κάποιες κίτρινες κάρτες λίγο για να ηρεμήσει τους ποδοσφαιριστές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία 3-4 λεπτά υπάρχουν αρκετές αντεγκλήσεις ανάμεσα στους παίκτες. Βλέπετε εδώ τον Σάντσες έκανε ό,τι έκανε και νωρίτερα ο Μακέντα στον Κάστρο. 64ο λεπτό. Ο Σάλιακας θα φύγει από τα δεξιά για να πάει στην αριστερή πτέρυγα να εκτελέσει το φάουλ. Και ο Καρτάλης πίσω από την μπάλα. Φεύγει τελικά ο Σάλιακας. Ο Καρτάλης θα είναι ο εκτελεστής. Στο 64. Το γέμισμα. Χατζηθεοδωρίδης θα κόψει και ο Χατζηγιοβάνης θέλει να τρέξει. Τον ακολουθεί υπέροχα ο Παμλίδης, του κλέβει τριπλάρι και τον Χατζηθεοδωρίδη. Πολύ όμορφη προσπάθεια. Ελευθεριάδης δεν έπαιξε για τον Λέο στην κάθετη κίνηση. Παίζει τώρα για τον Κάργα σε ρόλο δεξιού εξτρέμου, ο αρχηγός του ΠΑΣ. Η σέντρα ήταν καλή. Ο Σάντσες απομάκρυνε. Χατζηγιοβάνης. Και όπως ο Χατζηθεοδωρίδης. Κάργας για τον Σάλιακα. Καρτάλης, Σάλιακας. Ντομίνγκεθ. Η εικόνα του ΠΑΣ Γιάννενα είναι απλά υπέροχη. Κάθεται για τον Λέο. Προλαβαίνει, κάνει και το γύρισμα. Ο Σάντσες θα απομακρύνει. Ο Χατζηθεοδωρίδης όπως. Το passing game του ΠΑΣ Γιάννενα δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στον Παναθηναϊκό, οι παίκτες του οποίου σε πολλές περιπτώσεις δεν προλαβαίνουν να ακολουθήσουν τις κινήσεις των αντιπάλων τους. Και αυτός είναι ο λόγος που φτάνει τόσο εύκολα ο ΠΑΣ μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Κάστρο για τον Ελευθεριάδη.
μπροστά του ο Σάντσες. Τον έχει απομονώσει και θα πάει στο 1-1-2. Παίρνει την εξωτερική κόρνερ στο 66. Εδώ και σχεδόν 15 λεπτά, από το 50 δηλαδή και έπειτα, ο Πας Γιάννη να έχει κλεισμένο τον Παναθηναϊκό σε αμυντική θέση. Τρίτο κόρνερ για τον Πας, έκτος συνολικά στο μάτς. Μένουν ξανά εκτός περιοχής ο Σαλιακάς και ο Ντομίνγκεθ. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Ξενόπουλου. Ο Καρτάλης στην εκτέλεση. Παρά θα περάσει κεφαλιά, γκολ 2-1. Ο Κάργας, ο Πας Γιάννη να παίρνει αυτό που δικαιούται. Παίρνει το προβάδισμα απέναντι στον Παναθηναϊκό στο 67ο λεπτό. Το άξιζε η ομάδα του Γιαννίκη με την εικόνα της στο δεύτερο μέρος. Σκαστή δυνατή κεφαλιά στο παραθυράκι της εστίας του Ξενόπουλου. Πανηγυρισμοί από τους παίκτες των τυπικά γηπεδούχων. Εδώ είναι ο Κάργας, ο αρχηγός του ΠΑΣ. Δύο γκολ στο πρωτάθλημα, σκοράρει τώρα στο κύπελο. Δείτε ξανά πόσο ωραίο πάτημα κάνει. Σκαστή κεφαλιά, η μπάλα στον ουρανό των δικτύων. Πάρα πολύ όμορφο γκολ από τον στόπερ του Καρτζιάρ Πας Γιάννενα. Παναλαμβάνω, ένα πέρα για πέρα δίκαιο προβάδισμα του ΠΑΣ. Η εικόνα του είναι εντυπωσιακή στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, πάρα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο από το συγκρότημα του Αργύρη Γιαννίκη. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτα φυσικά στον Κώστα Κουντούλα. Κώστα. Αυτό που συμβαίνει στον Πας Γιάννενα είναι κάτι πολύ όμορφο, διότι το καλό ποδόσφαιρο επιβραβεύτηκε και πανηγύρισαν ως ένα κουβάρι όλοι εδώ στον πάγκο του Πας. Από το πρώτο παρουσιάστε στο γκολ και το 2-1 για τον Κάργα, ο οποίος είναι ένα μπήκε ως βαντάρος αυτή την περίοδο και φυσικά πανηγύρισε δεόντως με τους υπόλοιπους συμπαίκτες. Σέντρα του Βηγιαφάνες, ο Κάργας απομακρύνει με κεφαλιά ψαράκι και πάλι Βηγιαφάνες. Νέο γέμισμα για τον Χατζηγιοβάνη, ο Σάλιακας με το σκάσιμο της μπάλας απομακρύνει. Ο Νιάς κερδίζει την μονομαχία από τον Καρτάλη. Πάμε και στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Υπάρχει κινητοποίηση από ό,τι βλέπω, Αποστόλη Πανώ. Υπάρχει κινητοποίηση, διότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού βλέπει την ομάδα να μην παίζει καθόλου καλά. Χρειάζεται κάτι να αλλάξει, χρειάζονται πολλά να αλλάξουν και γι' αυτό το λόγο ετοιμάζει τρεις αλλαγές, έναν μέσο, έναν εξτρέμ και έναν επιθετικό. Ανάποδα θα το πάμε. Καρλίτος, Εμπακοτό και Αθανασακόπουλος είναι οι ποδοσφαιριστές που θα περάσουν εντός ολίγου στον αγωνιστικό χώρο. Μένει να δούμε τώρα ποιοι είναι αυτοί που θα βγουν. Θα σας ενημερώσουμε εντός ολίγου. Ανεβαίνει ο Σάντσες και αφήνει στον Αϊτόρ. Αλεξανδρόπουλος. Και πάλι Σάντσες. Θέλησε να παίξει για τον Αϊτόρ και σημάδευσε τον Αλεξανδρόπουλο. Αυτή η φάση ίσως είναι και δείγμα της ψυχολογίας που έχουν αυτή τη στιγμή οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Έτοιμες οι αλλαγές για τους πράσινους. Θα δούμε ποιοι θα αποχωρήσουν. Θα δούμε και αν θα αλλάξει κάτι στις θέσεις, στην διάταξη από τον Λάζλο Μπόλωνη. Πάμε ξανά στον Αποστόλη Πανώ. Είναι οι παίκτες που βγαίνουν, είναι ο Αλεξανδρόπουλος, ο Χατζηγιοβάνης και ο Μακέντα. Που σημαίνει ότι μάλλον δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά την διάταξη, διότι ο Αθανασακόπουλος θα έρθει να παίξει στη θέση του Αλεξανδρόπουλου. Είναι λίγο πιο δημιουργικός βέβαια, συγκριτικά με τον διεθνή χαφ του Παναθηναϊκού. Ο Εμπακοτό παίζει ως δεξιός εξτρέμ. Συνήθως δεν ξέρω αν θα έρθει ο Αϊτόρ από αριστερά και ο Καρλίτος θα παίξει στην κορυφή της επίθεσης αντί του Φεντερικό Μακέντα. Τώρα λοιπόν θα γίνουν οι αλλαγές. Ο Καρλίτος αντί του Μακέντα. Μακέντα, ο οποίος στη μία φάση που τροφοδοτήθηκε έκανε τη δουλειά του, αλλά δεν έφτασε στη συνέχεια πολλές φορές σε αυτόν. Φεύγει και ο Χατζηγιοβάνης για να περάσει ο Εμπακοτό στο μάτς. Θα φύγει και ο Αλεξανδρόπουλος για να περάσει στο μάτς ο Ανδρέας. Εδώ είναι ο Εμπακοτό. Περνά στο παιχνίδι ο Ανδρέας Αθανασακόπουλος. Τελευταίο 20 λεπτό στο παιχνίδι.
Μένει να δούμε τώρα αν ο Παζιάν να δείξει διάθεση να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό για να κυνηγήσει ένα τρίτο γκολ ή αν θα θελήσει να προστατέψει αυτό το 2-1 εν ώψη της ρεβάνς. Και μένει να δούμε, δεν ξέρω Αποστολή Πάνο αν συμφωνείς, κατά πόσο θα ρισκάρει ο Παναθηναϊκός να κυνηγήσει την ισοφάριση. Ναι, ναι. Πάντως η μία από τις τρεις κινήσεις νομίζω πως έχει αυτή την κατεύθυνση. Ο Αθανασακόπουλου ναι, είναι περισσότερο επιθετικός χαφ παρά box to box όπως είναι ο Αλεξανδρόπουλος. Οπότε για να δούμε αυτή τη φάση. Ένα γέμισμα στην περιοχή. Ο Καρλίτος στο χορτάρι έχει βγει και το παπούτσι του. Ένα κόρνερ πάντως δείχνει. Ο κύριος Δήλος για τον Παναθηναϊκό Αποστόλη, μπορείς να ολοκληρώσεις. Ναι, προφανώς θα παίξει ουσιαστικά με δύο επιθετικά χαφ, και τον Βηγιαφάνης και τον Αθανασακόπουλο, προκειμένου προφανώς να ελέγξει το χώρο της μεσαίας γραμμής, τον οποίο έχει να ελέγξει νομίζω από το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Και ενδεχομένως θέλει με αυτήν την κίνηση να κερδίσει κάποια μέτρα στο γήπεδο, ώστε να απορροφήσει και την πίεση που του ασκεί ο Πας. Γιατί ο Πας Γιάννενα από το 50 και μετά πραγματικά κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο. Τέταρτο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 72. Καρλίτος συζητά ακόμα με τον Τζίλο. Τελείωσε έλεγχος από τον VAR, αλλά σφυρίζει κύριος Τζίλος. Η διακοπή τους δείχνει ο κύριος Τζίλος ότι περιμένω την απόφαση, και σφύριξε για να εκτελέσει το κόρνερ, οπότε θεώρησα ότι έληξε ο έλεγχος του VAR. Όντως, το παιχνίδι θα συνεχιστεί, δεν υπήρχε κάτι αντικανονικό. Η εκτέλεση του κόρνερ, ο Λοντίκιν με την γροθιά. Ο Καρλίτος δεν μπόρεσε, μακριά ο Σάλιακας. Ο Χατζηθεοδωρίδης έχει μείνει τελευταίος και για να είναι σίγουρος με το κεφάλι επιστρέφει στον Ξενόπουλο. Βηγιαφάνες. Ο Νεμπακοτό πηγαίνει δεξιά, ο Καρλίτος στην κορυφή. Αθανασακόπουλος. Αριστερά, με συγχωρείτε. Ο Καρλίτος στην κορυφή και ο Αθανασακόπουλος μαζί με Βηγιαφάνες και Ενιάς στην τριάδα της μεσαίας γραμμής. Εδώ είναι ο Αθανασακόπουλος. Ο Νιάς πιέζεται από τον Καρτάλι, τώρα αποφεύγει πάρα πολύ ωραία. Παίζει για τον Αθανασακόπουλο, αυτός θα σηκώσει για τον Αϊτόρ, ο οποίος νομίζω ότι με το πέσιμο που κάνει ρισκάρει και με την κίτρινη κάρτα. Και τώρα πολλά τα νεύρα εκεί με τον Κάργα, με τον Αϊτόρ, με τον Πίρσμαν πηγαίνει και ο Εμπακοτό. Το παιχνίδι συνεχίζεται εντάξει, αλλά 3-4 παίχτες είχαν τη δική τους κοκορομαχία. Ο Καρτάλης και τώρα ο Ντομίνγκεθ. Στο ανέβασμα του Πίρσμαν. Ο Ελευθεριάδης πηγαίνει δίπλα στον Λέο στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Πίρσμαν σταματά, γυρίζει προς τα πίσω για τον Κάστρο. Κάργας. Και πάλι ο Πίρσμαν. Ντομίνγκεθ. Το κόρνερ από την πίεση που του άσκησε ο Ανδρέας Αθανασακόπουλος. Θυμίζω από εκτέλεση κόρνερ στο 67, να δούμε, είδαμε ξανά την προηγούμενη φάση. Υπήρχε φυσικά κάτι το αντικανονικό. Στο 67 λοιπόν από εκτέλεση κόρνερ του Καρτάλι, ο Κάργας με πολύ ωραία κεφαλιά έκανε το 2-1. Και τώρα 8 λεπτά μετά στο 75 ο Πας Γιάννενα έχει ένα ακόμη κόρνερ. Μετά την εκτέλεσή του θα δώσω το λόγο στον Κώστα Κουντούρα γιατί ετοιμάζει αλλαγή ο Πας. Καρτάλης εκτελεί χαμηλά αυτή τη φορά. Έβγαλε ο Χατζηθεοδωρίδης, ο Ντομίνγκεθ γεμίζει, ο Πούγκουρας απομακρύνει, ο Σάλιακας όχι καλά σε πλάγιο. Πάμε τώρα στον Κώστα Κουντούλα. Λοιπόν, θα φρεσκάρει το κέντρο ο κύριος Αργύρης Γιαννίκης, ο Φλωρινιώτης μέσος, ο Λιάσος, ένα νεαρό παιδί που δείχνει τα δόντια του φέτος με τον Καρτζιάρ Παζιάννενα. Θα περάσει τη θέση του Καρτάλι, ο οποίος έχει οργώσει πραγματικά όλο το γήπεδο εδώ του Πανετολικού και θα αποχωρήσει για να μπει ο Λιάσος στη θέση του. Θασακόπουλος παίρνει το πλάγιο από τον Ραμούσπε. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Ο Καρτάλης με πολύ καλή δουλειά σήμερα. Ήταν ο συνδετικός κρίκος επίθεσης και μεσαίας γραμμής.
Έχει και την assist για το προβάδισμα του ΠΑΣ. Ο Λιάσος στην θέση του. Εδώ είναι ο Άγγελος Λιάσος. Χατζή Θεοδωρίδης. Μπράβο. Πάει ο Χατζή Θεοδωρίδης. Παίζει παράλληλα και παρακινδυνευμένα για τον Σάντσες. Σέκενφελτ πίσω στον Ξενόπουλο. Διαφάνε σηκώνει ο Σάντσες, ο Κάργας πολύ ωραία. Πρώτος στη μονομαχία. Ο Πίρσμαν, Κοβιονιάς, ξανά Πίρσμαν, Ελευθεριάδης. Ντομίνγκεθ. Κάστρο δεν κατάλαβε ο Λιάσος ότι πάσα ήταν για τον Λέο. Διαφάνες θα κοπεί με φάουλ. Στο 77. Ο ρυθμός του ΠΑΣ για να έχει πέσει μετά το προβάδισμα. Αυτό κάπου είναι και λογικό. Άσκησε πολύ έντονη πίεση στον Παναθηναϊκό. Και είναι λογικό να θέλει να παίξει ίσως λίγο πιο μυαλωμένα, λίγο πιο συντηρητικά. Έχοντας φυσικά και το προβάδισμα. Κάστρο. Η πάσα είναι καλή για τον Πίρσμαν. Πολύ ωραία για τον Λέο στην περιοχή. Προλαβαίνει ο Πούγκουρας. Κόρνερ. Μία ακόμη επίθεση του ΠΑΣ που βάζει πολλούς παίχτες στην αντίπαλη περιοχή. Δείτε ξανά πως ανεβαίνει και ο Λέος στην περιοχή και ο Παμλίδης και ο Λιάσος και απόντος πλέον του Καρτάλη στην εκτέλεση του κόρνερ πηγαίνει ο Σαλιακάς. Αποστολή πάνω θα έχουμε και άλλη αλλαγή του Παναθηναϊκού. Αργύρης Καμπετσής θα περάσει λίγο στον αγωνιστικό χώρο και ο ποδοσφαιριστής θα βγει είναι ο Αϊτόρ. Σαλιακά στο κόρνερ. Η εκτέλεση απομάκρυνε τον Εμπαγκωτό. Ντομίνγκεθ. Νιάς και Κάργας. Παμλίδης. Ελευθεριάδης. Γυρίζει προς τα πίσω για τον Σαλιακά. Στο δεύτερο δοκάρι δεν είναι καλή η μπάλα, απευθείας out. Αποστόλη θεωρείς ότι θα πάει να παίξει δεξιά ή στην κορυφή? Όχι, εγώ νομίζω θα παίξει αριστερά, να σου πω την αλήθεια. Α, και, να πάει, και να πάει ο Πακωτό από την άλλη πλευρά, διότι όσες φορές τον έχει χρησιμοποιήσει στα τελευταία μάτς είναι ουσιαστικά σαν αριστερός εσωτερικός επιθετικός, δηλαδή με αντίθετο πόδι να έρχεται και να παίζει δίπλα στο center for. Να δούμε. Εδώ η παλιά για τον Εμπακωτό, κατεβάζει με το στήθος. Πάσα για τον Καρλίτος, δεν ήταν καλή. Χατζή Θεοδωρίδης. Καρλίτος. Διαφάνες. Χατζή Θεοδωρίδης. Πολύ ωραία η τρίπλα του στον Εραμούσπε. Χατζή Θεοδωρίδης στην σέντρα. Ο Κάργας κόβει. Δεν μπορέσε ο Σάντσες. Λιάσος. Κάνει λάθος. Νιάς. Βρήκε τρόπο να παίξει για τον Βιγιαφάνες. Καρλίτος. Χατζή Θεοδωρίδης. Κόντρα πάνω στον Σάλιακα, ο οποίος κάνει και το σπριντ για να προλάβει τον Χατζή Θεοδωρίδη. Τον Τζατζάρη έξοχα, κερδίζει τη μονομαχία, παίρνει και το φάουλ. Δεν είναι μόνο οι επιθετικές ενέργειες ωραίες, είναι και οι αμυντικές προσπάθειες καμιά φορά που αξίζουν. Ένα μπράβο. Εδώ ξανά. Η τελευταία φάση. Φεύγει λοιπόν ο Αϊτόρ για να περάσει ο Καμπετσής και όπως πολύ σωστά έκανε την ανάγνωση ο coach Αποστόλης Πάνος, ο Εμπακωτό πηγαίνει δεξιά και ο Καμπετσής έρχεται αριστερά. Ο Καρλίτος συνεχίζει στην κορυφή της επίθεσης. Ραμούσπε στην εκτέλεση. Κεφαλιά του Πούγκουρα, Θανασανακόπουλος, Εμπακωτό. Η πάσα είναι κακή, ο Ελευθεριάδης τρέχει να εκμεταλλευτεί το λάθος. Βγαίνει ο Ξενόπουλος, σώζει τον Παναθηναϊκό. Καρλίτος. Βιαφάνες. Και πάλι Καρλίτος. Ξανά για τον Βιαφάνες. Δυνατή πάσα του για τον Καρλίτος. Προλαβαίνει όμως στην πλάτη του. Ραμούσπε παραχωρεί πλάγιο.
Ο Θανασιακόπουλος για τον Σάντσες. Το σούτο Λοντίκιν μπλοκάρει στο 81 μετά από πολλή ώρα. Φάση για τον Παναθηναϊκό. Δεν ο Σάντσες και ξανά η φάση. Από πολύ καλή θέση το σούτο του Σάντσες. Ενώ εδώ βλέπουμε το λάθος του Εμπακωτό. Ο Ξενόπουλος έσωσε τον Παναθηναϊκό από τα χειρότερα. Πάμε στον Κώστα Κουντουλά. Θα έχουμε και άλλη αλλαγή για τον ΠΑΣ. Βεβαίως, θα αλλάξει ο σεντερφόρ. Ο Λέο Μπαπτίστα, ο οποίος έχει μια πολύ καλή παρουσία σήμερα για τον Καρτζιάρ Παζιάννα, θα αποχωρήσει για να περάσει ο Μολδαβός, ο Μιλιντσεάνου. Μιλιντσεάνου, απόκτημα από την Βαντούζ. Απόκτημα στην περίοδο του Ιανουαρίου. Ο Λέο αποχωρεί και θα αφήσει την θέση του στον Νικολάε Μιλιντσεάνου. Εδώ είναι ο Μιλιντσεάνου. Κώστα Κουντουλά. Να δούμε τη φάση. Ξεφεύγει από τον Πούγκουρα το γύρισμα του, όμως δεν είναι καλό. Κώστα, μπορείς να ολοκληρώσεις. Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει ο Αργύρης Γιαννίκης. Ήταν οι παίκτες, όσοι παίκτες ήταν κοντά του, ρωτούσε έναν-έναν αν είναι καλά, προφανώς για τη φυσική σου κατάσταση, για να αντικαταστήσει όποιον δεν μπορεί να αντέξει στο υπόλοιπο του παιχνιδιού. Λογικό, γιατί ο ΠΑΣ πήγε το παιχνίδι σε πάρα πολύ υψηλή ένταση και για μεγάλη διάρκεια στο παιχνίδι. Πούγκουρας πίσω για τον Ξενόπουλο. Ψηλά και ο Λιάσος και ο Μιλιντσεάνου. Πάμε και στον Αποστόλη Πάνο. Όπως φαίνεται, κλείνει σχετικά νωρίς. Εντάξει, τις κλείνει τις αλλαγές, δεν περιμένει δηλαδή τα τελευταία λεπτά. Ο Λάσλο Μπόλεν θα βάλει τον νεαρό Τζαβίδα, ένα δεξιό μπακ. Και το προηγούμενο σούτ ήταν τελευταία. Για να δούμε τη φάση. Παμλίδης για τον Σάλιακα. Την ήθελε πιο προθυμένη την πάσα. Ο Κάστρο. Ναι, Αποστολή. Και ο Φακούντο Σάντζες που είχε το σούτ νωρίτερα. Μπαλά πίσω. Κάργας. Τον Εμπακωτό πηγαίνει να πιέσει. Ο Κάστρο δυσκολεύει τον Πίρσμαν. Πάντως με το κεφάλι αυτός τροφοδοτεί με ακρίβεια τον Ελευθεριάδη. Και η πάσα είναι έξοχη για τον Μιλιντσεάνου. Η κίνηση του Παμλίδη. Το πλασέ άστοχο. Ενώ τώρα θα γίνει η αλλαγή. Υπόθηκε και το σημειάκι του βοηθού. Ναι, ναι. Έδωσε offside στην κίνηση του Μιλιντσεάνου. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Εδώ βλέπουμε εμείς ξανά. Είναι όντως εκτεθειμένος ο επιθετικός του ΠΑΣ. Ο Τζαβίδας λοιπόν αντί του Σάντσες, ο οποίος έχει βγει από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Σπύρο Τζαβίδας. Παίρνει και αυτός χρόνο συμμετοχής για τον Παναθηναϊκό. Βιαφάνες. Πίρσμαν. Καλαμούσπε. Παμιλίδης. Εδώ είναι 3-2, 4-2 για τον ΠΑΣ. Λιάσος μπαίνει στην περιοχή, καθυστερεί η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πολύ κακή επιλογή από τον νεαρό. Ο ΠΑΣ Γιάννενα σε σετ παιχνίδι βγάζει επίθεση με 4 ποδοσφαιριστές εναντί 2 αμυνόμενων του Παναθηναϊκού. Αλλά ο Λιάσος κάνει πολύ κακή επιλογή, σαν να μην κατάφερε να αποφασίσει γρήγορα τι ήθελε να κάνει. Εδώ το φάουλ που θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Θασανακόπουλος, Νιάς. Πάσα για τον Εμπακωτό, Λοντίκιν ελέγχει και μπλοκάρει. Εδώ είναι ο Γιούρι Λοντίκιν και εδώ ο Εμπακωτό. Ο 85ο λεπτό. 2-1 προηγείται ο ΠΑΣ στο Αγρίνιο του Παναθηναϊκού. Ελευθεριάδης. Δεν μπορούσε να παίξει για τον Λιάσο. Μπαλά πίσω στον Ξενόπουλο. Κούρας πολύ ωραία. Απέφυγε τον Παμλίδη και παίζει για τον Χατζηθεοδωρίδη. Και πάλι Πούγκουρας.
Καρλίτος κάνει λάθος. Πίρσμαν. Ντομίνγκεθ. Άργησε να βγει ο Σάλιακας. Ίσως είναι και λόγω κούρασης πλέον στο 86ο λεπτό. Ντομίνγκεθ δεν βρήκε λύση. Και εδώ ο Κάργας σε μια βαθιά παλιά. Κώστα Κουντούλα, αν φτάνει σωστά στα αυτιά μου, ο Γιαννίκης του ζητάει ακόμη να παίξουν σωστά, έτσι. Ναι, βεβαίως, να είναι συγκεντρωμένοι και να παίξουν σωστά για να μην χαρίζουν την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Ίσως είναι και πολύ καλό που υπάρχουν τόσο υψηλές απαιτήσεις από τον 40χρονο προπονητή προς τους ποδοσφαιριστές του και λογικά αυτή είναι η νοοτροπία που θέλει να τους περάσει. Κάστρο. Ο Κάργας για τον Πίρσμαν. Και πάλι ο Βέλγος με το τακουνάκι για τον Ελευθεριάδη. Τώρα θα σηκωθεί το σημαίακι από τον βοηθό εκτεθειμένος ο Χρήστος Ελευθεριάδης. Ο 27ο λεπτό, ακόμη 3 λεπτά για να συμπληρωθεί το 90 λεπτό. Εδώ βλέπουμε ξανά την προηγούμενη φάση με την υπόδειξη του βοηθού. Ο Λιάσος πιέζει. Σέγκενφελντ. Τζαβίδας. Και πάλι για τον Ολλανδό. Μελιντσιάνου πιέζει ψηλά. Πάσα για τον Πούγκουρα. Θανασακόπουλος. Σέγκενφελντ. Και πάλι Θανασακόπουλος ξανά για τον Ολλανδό. Διαφάνες, Τζαβίδας, Σέγκενφελντ, Νιάς. Πάσα του για τον Διαφάνες, δεν τα καλή, αλλά ο Ελευθεριάδης πέτα την παλαπλάγιο. Ένα πλάγιο με τον Νεταλίδο, ο οποίος πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Σέγκενφελντ, Πούγκουλας. Καμπετσής. Νιάς. Αθανασακόπουλος και πάλι ο Νιάς. Πιέζεται από τον Ελευθεριάδη. Κώστα Κουντούλα ετοιμάζει αλλαγή ο Παζιάν, έτσι. Νάουμετς αντί Παμλίδη. Καρλίτος. Ωραία αλλαγή για τον Βηγιαφάνες. Και αυτός για τον Τζαβίδα ζητά και πάλι ο Βηγιαφάνες. Τζαβίδα συγκλίνει. Η σέντρα του δεν είναι καλή. Ο Παμλίδης σε μία από τις τελευταίες του ενέργειες κόβει. Μιτσιάνου. Ο λάθος Καρλίτος. Κόβεται καθαρά από τον Μούσπε. Και κερδίζει φάουλο. Πας Γιάννενα. Ό,τι γίνεται στη συνέχεια από τον Καμπεσί. Δεν μετρά. Στο 89. Πας Γιάννενα κερδίζει την κατοχή. Εδώ θα κοπεί ο Καρλίτος και συνέχεια το φάουλ από τον Αθανασακόπουλο. Φεύγει ο Παμλίδης, σκόρερ του πρώτου γκολ του Παζιάννα με το πολύ ωραίο σουτ στο 21. Ο Νάουμετς θα περάσει στη θέση του για το τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Και ο Λοντίκιν χωρίς να βιάζεται έξω από την περιοχή του θα δώσει συνέχεια στο μάτς. Κεφαλιά από τον Μιλτσιάνου, ο Καρλίτος, ο Βηγιαφάνες και πάλι ο Καρλίτος. Πήγαινε και ο Σάλιακας να δώσει βοήθεια στον Ραμούσπε. Ο Καμπετσής στην περιοχή, το αποσπά ο Κάργας στην μπάλα. Νάουμετς δεν έπιασε το τακουνάκι. Βηγιαφάνες. Καρλίτος κάνει φαουλ στην προσπάθειά του να διατηρήσει την κατοχή. Ο Μπόλωνη κοντεύει να μπει μέσα στο γήπεδο. Διαφάνες και Καρλίτος εκνευρισμένοι. Τώρα πηγαίνει και ο Κάργας να πει και αυτός μια κουβέντα. Συμπληρώνουμε το 90 λεπτό. Ο Παζιάννα κρατά την νίκη με σκορ 2-1. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων στην αναμέτρηση.
Ραμούσπε θα εκτελέσει αυτό το ελεύθερο χτύπημα. Παραλαμβάνω, η ρεβάνς στο τριήμερο 2-4 Μαρτίου αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κεφαλιά του Νιάς. Χατζηθεοδωρίδης, Μιλιντσεάνου, ο Νάουμετς, Αθανασακόπουλος, πολύ ωραία για τον Χατζηθεοδωρίδη. Ο Σάλιακας κόβει σε πλάγιο. Εδώ ο Σάλιακας ρισκάρει και με μια κίτρινη κάρτα. Στο πλάγιο ο Χατζηθεοδωρίδης. Κεφαλιά από τον Καρλίτος, ο Κάργας. Απλά να φύγει η μπάλα. Ο Μιλιντσεάνου θα πάει να διεκδικήσει από τον Πούγκουρα. Έρχεται ο Λιάσος Ελευθεριάδης. Υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Πας από τον Τζαβίδα πάνω στον Ελευθεριάδη. Ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο, ακόμη και για απευθείας εκτέλεση. Και έχω την αίσθηση ότι γι' αυτό προετοιμάζει το Ξενόπουλος. Φάουλ ακριβώς στον άξονα. Ο Σάλιακας είναι πάρα πολύ καλός στις εκτελέσεις. Και προκειμένου να μην ανεβάσει και παίχτες ο Πας, ώστε να ρισκάρει κάποιο κενό στα τελευταία λεπτά, δεν αποκλείεται ο Σάλιακας να δοκιμάσει απευθείας. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στο Αγρίνιο. Ο Σάλιακας εκτελεί απευθείας, πολύ άστοχα όμως. Η μπάλα στην κερκίδα. Ξενόπουλο στο ελεύθερο χτύπημα. Ο Λιάσος κάνει φάουλ και θα δει και την κίτρινη κάρτα, γιατί έχει βγάλει αγκώνα στο πρόσωπο του Καρλίτος. Ευκαιρία για ένα γέμισμα από τον Παναθηναϊκό. Εδώ είναι ο Άγγελος Λιάσος. Τρίτο λεπτό του έξτρα χρόνου. Ξανά η φάση. Βλέπετε τον δεξιό αγκώνα. Δουλειά σου. Διαφάνες σημάδευσε τον Καρλίτος, πανέξυπνα. Ο Κάστρο αφήνει την μπάλα να περάσει, να καταλήξει out, ώστε να παίξει και με τον χρόνο Γιούρι Λοντίκιν. Εδώ είναι ο Κάστρο μαζί με τον Ντομίνγκεθ, συνθέτουν ένα πολύ δυνατό δίδυμο στον άξονα του Πας Γιάννενα. Οδηγίες τώρα του Γιαννίκη στον Νάουμετς. Ο Λοντίκιν φυσικά και δεν βιάζεται. Τώρα εκτελεί. Κεφαλιά από τον Λιάσο. Χατζηθεοδωρίδη σε μία δεύτερη. Ο Κάστρο Μιλιντσεάνου παίζει για τον Νάουμετς, ο οποίος φεύγει στην πλάτη του Χατζηθεοδωρίδη. Μπαίνει στην περιοχή. Θέλει να κάνει το πλάσε. Ο Σέκεφελτ βάζει την κόντρα και πάλι Νάουμετς. Το γύρισμα ο Ελευθεριάδης δεν μπόρεσε να κάνει σωστή υποδοχή. Ήταν δυνατό το γύρισμα. Θα χάσει στην συνέχεια. Εδώ ο Πας απειλεί. Εμπακοτό κερδίζει. Πολύ ωραίο το κόψιμο από τον Ντομίνγκεθ, αλλά κάνει λάθος στην προσπάθειά του να παίξει για τον Ελευθεριάδη. Ο Βηγιαφάνες είναι πεσμένος στο χορτάρι. Ο Θανασακόπουλος, βλέπετε την ένταση στα τελευταία λεπτά, ακόμη 60 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθεί και το πεντάλεπτο των καθυστερήσεων. Κόβει ο Πίρσμαν, Ελευθεριάδης. Δυσκολεύομαι να ξεχωρίσω τον καλύτερο παίκτη του Πας Γιάννενα και δεν μπορώ να βρω κάποιον που να υστέρησε στο σημερινό παιχνίδι. Σίγουρα πάντως ο Ελευθεριάδης είναι από αυτούς που ξεχώρισαν. Εδώ το γύρισμα προς τα πίσω για τον Ξενόπουλο. Διαφάνες και Κάστρο διεκδικούν. Ραμούσπε χάνει τη μονομαχία, ίσως και να κάνει φάουλ, και κάνει φάουλ στον Εμπακοτό. Το σφυρίζει ο Τζίλος. Πήγε πολύ άσχημα ο Ραμούσπε στη φάση. Και ίσως πηγαίνουμε για την τελευταία στιγμή του Παναθηναϊκού να αποφύγει την ήττα στο Αγρίνιο. Βλέπετε εδώ πόσο άσχημα ο Ραμούσπε κάνει αυτό το φάουλ στον Εμπακοτό. Ο Θανασακόπουλος κατόπιν εντολής του Μπόλωνη στην εκτέλεση. Δεν μένει κανείς πίσω. Συμπληρώθηκε και το πεντάλεπτο των καθυστερήσεων. Όλος ο Παναθηναϊκός πλην του Ξενόπουλου και του Αθανασακόπουλου
στην περιοχή του Πας, ο οποίος βγάζει τη γραμμή της αμυνάς του λίγο έξω από την περιοχή. Κασανκόπουλος στο γύρισμα, πάρα πολύ, στο γύρισμα πολύ κακό, ο Λοντίγκιν μπλοκάρει. Πέφτει και στο χορτάρι και λογικά ο Τζίλος δεν θα αργήσει να σφυρίξει τη λήξη. Και με τα χέρια ο Λοντίγκιν, τελευταίο σφύριγμα. Νίκη για τον Πας Γιάννηνα, πανηγυρίζεται έξαλλα από τους αμπλωματικούς και όλο το τεχνικό επιτελείο και όλους τους ανθρώπους της ομάδας στον πάγκο. 2-1 απέναντι στον Παναθηναϊκό, μια πέρα για πέρα δίκαιη νίκη για την ομάδα των Ιωαννίνων, η οποία με τον γκολ του Κάργα στο 67 παίρνει το προβάδισμα πρόκρισης για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Πας Γιάννηνα, ο οποίος από το 10 και μετά ήταν ανώτερος στον αγωνιστικό χώρο, πίεσε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό σε πολύ υψηλή ένταση. Δεν απογοητεύτηκε από το γρήγορο προβάδισμα με τον γκολ του Μακέντα στο 2. Δημιούργησε ευκαιρίες και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο από το 50 και για ένα 20 λεπτό παρέδωσε μαθήματα ποδοσφαίρου. Πολύ όμορφο θέαμα από τους ποδοσφαιριστές του Αργύρη Γιαννίκη. Νίκη 2-1. Πάμε στον αγωνιστικό